Να προτάξουμε το 28ο θέμα που αφορά τη δωρεάν παρακόλληση κρίσης κλίματος στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας Αμαρουσίου και Ρωμού για την Ανέγερση Ιερού Ναού. Επειδή αφεντός βλέπουμε εδώ τον αξιότιμο συμβουλιότατο Παπασαράτη, αλλά και άλλους εκλεκτούς συμπολίτες που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και βεβαίως να ακουστούν οι απόψεις και να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε όπως έχουμε κάνει ξανά και άλλες φορές για το... Γι' αυτό ζήτησα και τον λόγο όταν τελείωσε. Οι ερωτήσεις, κύριε Παντόπουλο, οι ερωτήσεις αυτές απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στους αρμόδιους και τις διοίκησης, αν θέλετε, και προς όλους τους φορείς. Τώρα, αν κάποιος παρευρίσκεται εδώ και θέλει να απαντήσει κάποιος σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, οι ερωτήσεις που θα θέσετε θα καταγραφούν στα πρακτικά και θα μεταφερθούν στο Σωματείο των Εργαζομένων, το οποίο παρίστατο προηγουμένως στις συνεδρίες. Ως τέτοιες θα θέσουν, θα καταγραφούν τουλάχιστον πρακτικά. Ότι... Μισό λεπτό, όχι, δεν έχει το λόγο τώρα. Έχουν ζητήσει άλλο λόγο πριν από εσάς. Θα τις κάνετε τις ερωτήσεις. Καταρχήν, σε αυτή την ερώτηση, μάλλον θα πρέπει να απαντήσουν οι εργαζόμενοι. Μίλησαν για δύο σωματεία και το ένα, από ό,τι ακούστηκε, θεωρήθηκε ευνοούμενο από και προνομιούχο. Ποιο είναι αυτό το σωματείο, αν θέλει ο κύριος Καλυμάνη να απαντήσει. Και επίσης, θα ήθελα να πω στον κύριο Δήμαρχο ότι συμμερίζομαι στους αγώνες που κάνει για τους συμβασιούχους γενικά. Όμως, επειδή οι συμβασιούχοι του Δήμου μας, κατά 90% είναι συμβασιούχοι που προέρχονται όμως από τον Οργανισμό Εργασίας. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν είναι συμβασιούχοι καθαρά του Δήμου. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι είναι δύσκολη υπόθεση. Και δεν ξέρω πόσο η μοριοποίηση για την οποία αγωνίζεται ο κ. Δημάρχος μπορεί να ισχύει και για τους ανθρώπους, τους συμβασιούχους του Οργανισμού Εργασίας του Δήμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα απαντηθούν ερωτήσεις συνολικά ο κ. Γιανακάκη. Μια κύριε Πρόεδρε, να μας δώσετε. Οπότε θα μας παραχωρήσετε όπως οφείλεται κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματική υποστήριξη για την παράταξη και για τις παρατάξεις της υπόλοιπης δημοψηφίας. Πιστεύω ότι δεν θέλω να ξανάρθει το θέμα σαν ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δώστε μας μια ημερομηνία. Δεν σας τιμά προσωπικά σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεύτερον, ο Οργανισμός Εργασίας του Δήμου Αμαρουσίου, ένα θέμα το οποίο το ανέφερε και πολύ η κυρία Αναστασιάδου, αν οφείλει στο ΙΚΑ και σε τι ποσό ανέρχονται οι οφειλές του. Ωραία. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Θα ήθελα να τοποθετηθώ για το ζήτημα της έκτακτης ειδικής συνεδρίας που ζητήσαμε από τις 4 Τετάρτη του 2011 με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποίηση στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων. Κοιτάξτε, επί τρεις μήνες προσπαθούμε να μάθουμε τα στοιχεία για τους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου. Έχουν απολυθεί 376 συμβασιούχοι το Γενάρη, 11 της Δημοτικής Συγκοινωνίας σύνολο 387. Έμαθα ότι 99 άτομα εκκρεμεί η απόλυσή τους, τετραωρίτες νομίζω κύριε Δήμαρχε, τους οποίους ζητήσατε παράταση από τον Υπουργό των Εσωτερικών. Δεν κατανοούμε γιατί δεν μας δίνονται τα στοιχεία όταν ρωτάμε επί τρεις μήνες, γιατί κοιτάξτε, ο Δήμος Αμαρουσίου δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση της Δημοτικής Αρχής για να μην δίνει τα στοιχεία που ζητούνται και να αναγκάζει συναδέλφους να προσφεύγουν, που δεν είναι δικό μας, σε αναφορές στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Επίσης, έχουν πέσει στην αντίληψή μας ζητήματα τα οποία ίσως θέσουν και οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να το κάνουν. Αναφορικά με αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες σε άλλες υπηρεσίες, αναφορικά με τακτική του Διέρη και Βασίλευε, τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι, σε σχέση με τα υφιστάμενα σωματεία των εργαζομένων στο Δήμο. Μια σειρά ζητήματα που κατά την άποψή μας πρέπει να συζητηθούν
σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ενημερωθεί το σώμα, έχοντας όλα τα στοιχεία. Παράδειγμα, ας πούμε, έχουν περικοπεί τα δρομολόγια της Δημοτικής Κοινωνίας ελλείψη εργαζομένων. Πού αλλού έχουμε ελλείψεις? Δεν θα έπρεπε να το γνωρίζουμε αυτό? Και μπαίνω στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, θα ρωτήσω και μετά στη διάρκεια, θα τοποθετηθείτε για το ζήτημα της ειδικής συνεδρίασης που ζητάμε. Και καλό να τοποθετηθούν και οι αρχηγοί των παρατάξεων, γιατί τους κοινοποίησαμε το έγγραφο. Προχωρώ στις ερωτήσεις μου. Στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου, που βρίσκεται έναντι του 4ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, περιοχή όρου Ενίοδο Ζεκάκου, νομίζω, και λαμβάνουν χώρα οι αθλητικές δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου Αμαρουσίου σχετικές με το ποδόσφαιρο. Παρατηρούνται φαινόμενα καταστροφών μέσα στο χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου Νέους, δηλαδή σπασμένα γυαλιά στο χώρο του γηπέδου, κατεστραμμένες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, εφθορές στο περίβολο του, στα σειρματοκλέγματα και στους διάφορους περιφρακτικούς, την περίφραξη του ποδοσφαίρου. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή πότε θα αποκαταστήσει τις ζημιές και θα καθαρίσει το χώρο του γηπέδου, ιδιαίτερα από τα επικίνδυνα σπασμένα γυαλιά, και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη φύλαξη του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να αποφεύγονται κρούσματα καταστροφών στο μέλλον. Δεύτερον, να μας ενημερώσει ο Δήμος σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων εργαζομένων, αριθμός, έργο απασχόλησης, χρόνο λήξης συμβάσεων κλπ. Τρίτον, ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων για την επαναπρόσληψη των απολυμένων συμβασιούχων του Δήμου Αμαρουσίου και τι γίνεται με τους πρόσφατα απολυμένους συμβασιούχους της Δημοτικής Κοινωνίας, των οποίων νομίζω εκκρεμεί ακόμα η αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους, καθώς και η καταβολή των ενσήμων τους της περίοδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011 για να μπορούν να πάνε στο Ταμείο Ενεργείας. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή ποια είναι η θέση της σχετικά με το αίτημα που υποβάλαμε από 4 Τετάρτου. Τρέχοντος έτους, σχετικά με τη διενέργεια έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου με θέματα προβλήματα των εργαζομένων του Δήμου, της ελλείψης προσωπικού, μετά και από τις συνεχείς απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων που παρουσιάζονται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου. 5. Πότε θα πληρωθούν οι απλήρωτοι μέχρι στιγμής σχολικοί τροχονόμοι? Είδα κάποιο ποσό να εγγράφεται στο αποδοχή από την κεντρική εξουσία, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν απλήρωτοι από πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν προσλήφθηκαν. 6. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή σχετικά με την απόφαση παρήθυνα 49 με αριθμό πρωτοκόλλου 021-655 της 6ης Τετάρτου 2011 της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθη στη συνεδρίαση της 29ης Τρίτου 2011 και αφορά την άσκηση ένδικων μέσων κατά τη υπαρήθυνα 689-22-12 του 10 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής υπόθεση Αμαλείο, φάκελος 2-966, ζητώντας να αποχαρακτηριστεί συγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και να κατοχυρωθούν σε εισαγωγικά τα συμφέροντα του Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με τις χρήσεις που θέλει να επιβάλλει συγκεκριμένη έκταση. Διάβασα στην απόφαση φιλοξενία επιλεγμένων θεαμάτων και δραστηριοτήτων κάτι επιχειρηματική δραστηριότητα που μυρίζει εκεί. Με ποια λογική δίνονται χρήματα των δημοτών σε δικαστικά έξοδα για να προσλάβονται αποφάσεις κρατικών λειτουργών που κατοχυρώνουν το χαρακτήρα περιοχών ως πράσινων κοινόχρηστων χώρων? Ποια είναι αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία έχει η Δημοτική Αρχή για τη συγκεκριμένη περιοχή? 7. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής εργατικών κατοικιών Αμαρουσίου σχετικά με τα έργα ασφαλτόστρωσης και αποχέτευσης που ξεκίνησαν πριν από κάποιους μήνες στην αντίστοιχη περιοχή, με αποτέλεσμα στο νοητό τετράγωνο που αποτελείται από τους οδούς Ιερού Λόχου, Βυζαντίου, Μπραχαμίου, Διονύσου και Πλατεών, το οδόστρωμα να είναι σε χείριστη κατάσταση, να κούβες πλατιές και βαθιές, κατά καιρούς περνούν συνεργεία του Δήμου και ρίχνουν χώμα εκεί, αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκεί, γιατί παραπάνω δρόμοι είναι πολύ σύχναστοι, ενώ όταν βρέχει, οι δρόμοι αυτοί γεμίζουν νερά εξαιτίας και της έλλειψης αγωγών ομβρίων υδάτων. Αποτέλεσμα, συχνότατες ζημιές στα αυτοκίνητα των διερχόμενων οδηγών και των κατοίκων που έχουν απαυδίσει με την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Με και εμείς, ο κύριος Κούρα, καθηγητά. Σχετικά με τις πινακίδες που είχα πιέσει ένα ερώτημα, στο περίβολο του Αμπιού Χώρου, μάλλον του τέτοιου, φύγανε πραγματικά σήμερα το πρωί, ίσως χθες, προχθές, μάλλον συνέβαλε το δημοσίευμα της εφημερίδας Αμαρίσιας. Μπράβο στον πάνω. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Εγώ λέω ότι
συνέβαλε γιατί ήταν ο κύριος Τεβάλης και έκανε δουλειά. Θα ήθελα να με ενημερώσετε λοιπόν, ο αρμόδιος, εάν αληθεύει αυτή η πληροφορία, αν έχουν ενημερωθεί επισήμως οι γονείς για τις αλλαγές. Δεν είναι μόνο οι τροφές, είναι και χαρτομάτιλα, είναι και χειροπετσέτες, είναι και πολλά, είναι και τα υλικά. Προμήθειες. Προμήθειες για κάποια πράγματα δεν προβλέπονται πια. Εάν γίνονται για οικονομικούς λόγους και αν αυτό θα συνοδευτεί με αντίστοιχη μείωση των τροφίων. Επίσης, ο κύριος Κάβαλος, ο Νίκος ο Κάβαλος, στις συνεδρίες της 22ης Δευτέρου 2011, από τα πρακτικά σελίδα 54, είχε πει πως περιμένει από τις υπηρεσίες τα στοιχεία που του είχα ζητήσει για να μου τα προωθήσει για τους παιδικούς σταθμούς. Ναι, ο Νίκος ο Κάβαλος. Μέχρι σήμερα, 1,5 μήνα μετά από εκείνη την ιστορική του δήλωση, δεν έχω λάβει τίποτα. Παρόλο που, όπως όλοι γνωρίζετε, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου Νομικού Προσώπου, που ακόμα τελικά δεν έχει συσταθεί. Όπως λοιπόν όλοι συμφωνούμε ότι ο τομέας των παιδικών σταθμών χρήζει συνεργασίας μακριά από μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, έχω πει σε αυτό το Zoom ότι για φιγούρα ούτε για το Οφίτσιο, ούτε για αντιπολίτευση, αλλά για συνεργασία, προσφορά και συγκεκριμένη δουλειά. Αν λοιπόν δεν έχω κατάλληλη ενημέρωση, πώς μπορώ να προσφέρω. Δυστυχώς δεν είναι εδώ και ο κύριος Καμπούκος, τον οποίο απευθύνομαι πριν και πρόεδρο του Μενεκού. Κύριε Καμπούκο, λοιπόν, λάβετε υπόψη σας αυτή την παρατήρηση. Δεν θα μιλάς εγώ και δεν θα μιλάς. Αποδείξτε λοιπόν πως η αντίληψη των περασμένων διοικήσεων Τζανίκου, όπου ο κύριος Κάβαλος υπήρξε εξέχον στέλεχος, έχει εκλείψει οριστικά τη διοίκηση τουλάχιστον του νομικού προσώπου, των παιδικών σταθμών και καθήκων. Δεύτερο θέμα. Για τον κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί στο ΕΒΕΣ. Πραγματικά ο κύριος Σταθούλης μου έδωσε. Όμως προκύπτουν κάποια θέματα. Έχω μπροστά μου λοιπόν την αίτηση της εταιρείας Μαρούση ΑΕ και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που εξέδωσε ο τότε αντιδήμαρχος κύριος Καρλάφης. Ωραία, προσέξτε όμως κύριε συνάδελφοι της ημερομηνίας. Η αίτηση από την εταιρεία έγινε 29/12/2009. Δηλαδή, όταν εμείς, σαν κόντρα στον καιρό, είχαμε θέσει το σχετικό ερώτημα στις 22 Δεκεμβρίου. 9. 9. 2009. Πρόκειται για το χώρο που παραχωρήθηκε το 10. Το προσαρμοστάσουμε εσύ. Ναι, το 9. 29/12 λοιπόν του 9 κάνει την αίτηση η αρμόδια επιχείρηση, Μαρούση ΑΕ. Εμείς στις 22/12, 7 μέρες νωρίτερα, είχαμε θέσει το ερώτημα. Που σημαίνει δεν υπήρχε ούτε καν αίτηση. Γι' αυτό δεν μας απαντούσατε προφανώς. Σήμερα, στις 12 Τετάρτου, δεν έχει άδεια κατάληψης. Γιατί η άδειά του, η οποία δόθηκε τότε, έληξε 31/12/2010. Τι έχει να πει για αυτά λοιπόν η διοίκηση και ο τότε κύριος Καρλάκης, αντιδήμαρχος, που αρνιόταν να μας απαντήσει, και ο κύριος Σταθούλης, που είναι αντιδήμαρχος. Κάνω όμως και μια πρόταση. Επειδή η υπόθεση της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων, είτε με τραπεζοκαθίσματα, είτε με τα περίπτερα, είτε με χώρους, ας πούμε, είναι μια μεγάλη υπόθεση, η οποία χρειάζεται και συνεργασία και να δούμε πώς θα την οργανώσουμε καλύτερα, προτείνω. Να πάρουμε την απόφαση, να φτιάξουμε μια επιτροπή για παραταξιακή, ένα μέλος από κάθε παράταξη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ένας μηχανικός περισσιακός παράγων. Και να κοιτάξουμε ένα-ένα όλα τα θέματα. Και για τα τραπεζοκαθίσματα και για τα περίπτερα και για όλα. Ο κύριος Σταθούλης σε προηγούμενο τα σίγμα μου είπε πως όταν με λόγο κέντρο ζητήσει άδεια λειτουργίας θα εξεταστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα ληφθεί υπόψη η παραπαιτική συμπεριφορά του. Να λειτουργεί δηλαδή χωρίς άδεια, να ξεσφραγίζει μόνος του και να παρέσει τον κύριο Σταθούλη.
Σήμερα πληροφορήθηκα πως στην αίτηση άδειας λειτουργίας που έχει καταθέσει προσδιορίζει ως χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων των πελατών του τον χώρο του υπαίθριου κινηματογράφου Αγκόρα. Έχει μέσα για να παρκάρουν αυτοκίνητα μόνο με γερά νομπούρνα. Είναι περιφραγμένος. Λέω λοιπόν στον κύριο Πέβα ότι το αξίζει την προσοχή για αυτό το θέμα. Εξετάστε το, είναι νομίζω φάκελο στο γραφείο σας ή στην πολυοδομία τέλος πάντων. Και θα ήθελα όταν γίνει η αυτοψία να απαντήσετε αυτό. Αν δεν είναι πολύ δύσκολο. Μία ανακοίνωση. Όπως όλοι γνωρίζετε, έκανα μια αναφορά στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ζητώντας τα στοιχεία που από 12 Απρώτου 2011 δεν μας δίνει η διοίκηση. Υπάρχει και ένα διαβιβαστικό από τον μεντολή του Γενικού Γραμματέα, όπου λέει παρακαλούμε κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 παράγραφος 3 και τα λοιπά, 69 παράγραφος 3 επίσης, να χορηγήσετε τα ζητητά στοιχεία στον ενδιαφερόμενο. Κύριε Πρόεδρε, αύριο θα είμαι στο Δήμο. Παρακαλώ τους συνδίδες τους αρμόδιους να κάνουν εφαρμογή αυτού του εγγράφου. Λοιπόν, ερωτήσεις από παλαιότερες, συμβούλια που δεν απαντήσατε. Για τον χώρο του Αμαλίου, είπε κάποια πράγματα ο κ. Πολυκανιάτης, δεν θα τα επαναλάβω. Εγώ επαναφέρω την ερώτηση ότι ο κοινόχρησος χώρος του Αμαλίου χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή παράνομα ως πάρκινγκ, εξυπηρετώντας την ιδιωτική επιχείρηση. Παρακαλώ λοιπόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να με ενημερώσει για τις ενέργειες που έχει κάνει ή που θα κάνει η διοίκηση προκειμένου να αποκατασταθεί η νόμιμη χρήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοινόχρηστος χώρος, καταλαμβάνεται από αυτοκίνητο. Τι θα κάνει, θα φύγουν ή δεν θα φύγει. Αυτά και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το θέμα των εργαζόμενων και για να μην ξαναεπαναλάβω τα ίδια, περιμένουμε απάντηση σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι τα έργα που αναφέρθηκε και προηγουμένως στις εργατικές πολυκατοικίες. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσο ακόμα θα διαρκέσουν αυτά τα έργα, πόσο χρονικό διάστημα θα έχουν. Και το τρίτο θέμα αφορά την συγκοινωνία, τη δημοτική συγκοινωνία. Πέρα από το ότι μειώθηκαν δρομολόγια, κόπηκαν την Κυριακή από το μεσημέρι και μετά εντελώς τα δρομολόγια. Τώρα είναι μόνο Κυριακή, είναι γενικά όλες τις αργίες. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θέλουμε λοιπόν, υπάρχει βέβαια πρόβλημα στη μετακίνηση των δημοτών και μπαίνει και ένα άλλο θέμα όσον αφορά το νοσοκομείο, το Σεισμανόπιο, διότι υπάρχει πρόβλημα να φτάσουν εκεί οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούσαν αυτό το λεωφορείο στην απογευματινή και στην νυχτερινή βάρδια. Την προηγούμενη λοιπόν Κυριακή που είχε εφημερία το νοσοκομείο, ξαφνικά δεν υπήρξε συγκοινωνία και υπήρξε μεγάλο πρόβλημα πώς να φτάσουν κάποιοι στο νοσοκομείο, γιατί ξέρετε όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν ταξί, δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν ταξί για να φτάσουν εκεί. Τι είπατε? Όχι, δεν έχει καμία γιατί ξέρετε, δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι και ειδικά στα νοσοκομεία υψηλόμιστοι και δεν μπορούν να έχουν. Δεν φτάνει το βαλαντιό τους δηλαδή για να καλύψουν αυτή τη βάρδια. Θέλω λοιπόν, είναι όλοι οι εργαζόμενοι λοιπόν ξεσηκωμένοι, το εννοώ πραγματικά, έχουν πάει και στο σωματείο και πραγματικά εάν δεν δοθεί λύση σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά σοβαρό πρόβλημα, σκέφτονται να έρθουν και να κάνουν και κάποιοι να διαμαρτυρηθούν εδώ στο Δήμο, οι εργαζόμενοι μαζί όλοι με το σωματείο. Εντάξει. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ να μας δώσετε μια απάντηση τι γίνεται. Και γενικότερα και για τις αργίες, αλλά και για τις καθημερινές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μαγιάκης. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Να επαναφέρω και εγώ την ερώτηση του κ. Γιαννακάκου σχετικά με την δημοτική του καθού του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι κάποιος θα ανοίξει αυτό το ταχύτητα. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το ΕΚΟ κατασκευή διόπτωση γεωφυλών για την ασφαλή διέλευση της τροφούς και θυσίας. Με αφορμή την πρόσφατη κατακύρωση του μελλοντικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές στην πρόσκληση περιορισμένων αριθμών πολιτικών επιχειρήσεων, ερωτά τη διαδημοτική αρχή και κύριο Δήμαρχος. Πρώτον, πώς δικαιολογείται η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 35% σε σχέση με τον ίδιο διαγωνισμό που δημιουργήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Δεύτερον,
Θεωρεί η Δημοτική Αρχή ικανοποιητική την έκδοση μόλις 1,5% που επετέφθη από τον διαγωνισμό μόνο μεταξύ τριών προεπλεγμένων εργολάβων. Ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο η θεμελιώδης αρχή της δημόσιας διοίκησης περί χρηστής διακίνησης. Τρίτον, πώς δικαιολογείται η επίκληση του καθεπίγοντος για τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού όταν η διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού δεν υπερβαίνει τις 20 του πολλή ημέρες και η διάρκεια του έργου για τις πρώτες δύο πρεσβεύτες θα υπερβεί συνολικά τους 8 μήνες. Τέταρτο, απαντήθηκε το έγγραφο του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνητών Εταιριών από 24 του 2011, που ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικές με την νομιμότητα του διαγωνισμού του που ανέφερα παραπάνω. Σχεδιάζει η διοίκηση να μην προχωρήσει σε υπογραφή σύμβαση με τον εργοδότη και να επαναπροκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό όταν διασφαλίσει και τη χρηματοδότηση του έργου που ακόμα δεν έχει διασφαλίσει. Και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση. Πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, ότι έγινε σύσκεψη στο γραφείο σας με συλλόγους του κέντρου σχετικά με τη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος σε περιοχή του κέντρου. Μπορείτε να σας παρακαλώ πολύ να μας πληροφορήσετε πού σκοπεύετε και ποια είναι τα σχέδιά σας για αυτή τη μεταφορά. Τρίτη ερώτηση. Αναφέρατε στην ομιλία σας, κύριε Δημάρχε, ότι ήδη υπογράψατε τη σύμβαση παρακόρησης με την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου για τα 7,8 στρώματα για τη δημοτική του σχολείου στην Αγία Φιλοθέη. Ερωτάτε, ο κύριος Δήμαρχος, η δημοτική αρχιτεκτονική. Στα πλαίσια αυτής παρακόρησης υπάρχει κάποια γενικότερη συμφωνία για την χρήση των υπολείπων 60 θεμάτων που έχει κτηματική εταιρεία του Δημοσίου στο Μαρούσι, δηλαδή με λίγα λόγια, συμφωνήσατε αυτά τα 60 στρέμματα τα οποία έχει η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου στο Μαρούσι να χτιστούν, να πουληθούν, να συμμετοποιηθούν. Υπήρξε κάποια τέτοια εξέλιξη. Ευχαριστώ, κύριε Παγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση την οποία θα καταθέσω και εγγράφω προς εσάς για την χώρη του κομματικού ακινήτου και της εμπορίου Υπήρου 27. Όπως γνωρίζετε, από τις αρχές του 2008 λειτουργεί σε ένα από τα πιο όμορφα μαρουσιώτικα κρατικά κτίρια το Κέντρο Γευστικής Ενημέρωσης. Το διατηρητήριο αυτό κτίριο, από όσο γνωρίζω, πέρασε στην κυριότητα του Δήμου τη δεκαετία του 90 μετά από τις εκλογές του Παΐνου του Γιώργου Λέκα, που παλιότερο ίσως το θυμούνται. Το κέντρο λοιπόν αυτό για γευστικής ενημέρωσης ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία που σύμφωνα με την ιστοσελίδα της λειτουργεί μάλιστα υπό την αιγίδα του Δημάρχου. Η εταιρεία που χρησιμοποιεί λοιπόν το κτίριο παρέχει έναντι αμοιβής κάποια σεμινάρια κοινογνωσίας, ενώ μέσω του ιδιωτικού τύπου κατά διαστήματα έχουμε ενημερωθεί ότι διοργανώνονται και κάποιες άλλες εμπορικές δραστηριότητες όπως γευστικές βραδιές παραγωγών, θεματικές κρουαζιέρες, επιδείξεις μόδας, μπαζάρ κτλ. Ταυτόχρονα μέσα στο καλοκαίρι μας πληροφορήσατε από σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου ότι ανακηρύχθηκε και η φετινή Miss Wire ως η ομορφότερη κοινογνώστρια της χρονιάς. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, με ποια απόφαση έγινε η παραχώρηση του δημοτικού κτηρίου στην εν λόγω ιδιωτική εταιρεία? Δεύτερον, γιατί γελάτε, κύριε Καρδάκη? Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Δεν θα ρωτήσω για τα κριτήρια επιλογή. Είναι αυτά που είναι στα. Δεύτερον, ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν και με ποια κριτήρια επιλέγει ο συγκεκριμένος φορέας που χρησιμοποιεί το δημοτικό ακίνητο? Τρίτον, σε περίπτωση μίσθωσης, δηλαδή εάν το έχουμε εκμισθώσει σε αυτή την εταιρεία, ποιο είναι το ακριβές ποσό που καταβάλλεται στο Δήμο και βάσει ποιου συμβολέου? Και τέλος, θα ήθελα να μας πληροφορήσετε σε ένα επόμενο συμβούλιο, κύριε Σταθούλη, ποια είναι η αιτήσια δαπάνη του Δήμου σε μισθώσεις κτηρίων? Γιατί υπάρχει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως το λαογραφικό, το ΣΤΕΚΙΝΕΜ, τα οποία, όπως γνωρίζω, ο Δήμος καταβάλλει κάποια σημαντικά ποσά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, ο κύριος Σαγρής. Απολαμβάνω, κύριε Σαγρή, το Δημοτικό Συμβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο ποτέ άλλο. Εγώ έχω μόνο μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Έχει σχέση με την ανέγερση του έκτου λυκείου και επειδή έχουν προκύψει κάποιες διαφορές σχετικά με την ανέγερση μεταξύ συλλόγου διδασκόντων και συλλόγου γονιών, έτσι, με τη διοίκηση του ΟΣΚ ή και με τη διοίκηση του Δήμου, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα μια πληροφόρηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, ο κ. Κλαπάκη, για τον τρόπο τακτικού.
διαφορώ με πολιτικά με το Βατούλη σε όλα. Διαφωνώ πλήρως, δηλαδή όλη την τακτική είναι απέναντί μου. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που να κάνει προς την τελική κατεύθυνση. Πάντα λέξει ένα προς ένα. Προσφυγές ότι είναι το ένα κυριωστό από τις σοβαρές κοινάτες, για λέγω μόνο τις σοβαρές, είναι το και δεν προλαβαίνω άλλες. Από την άλλη μεριά, με ποιο δικαίωμα, και αυτό το δικαίωμα των προσφυγών, είναι ότι σε κανένα θέμα σοβαρό δεν απαντάει ή η απαντήση είναι δεν ξέρω όμως συμφέρον, ακόμη και πώς θα τους φέρει και η διορίση στο Δήμο. Όπως είπε και ο κ. Κουκούζας, και εμένα έχω πάρει την ίδια απάντηση. Δεν μας λένε, δεν έχουν όμως συμφέρον να ξέρουν πώς εργαζόμενοι εδώ μέσα, πώς έχει διορίσει και τα πάρει. Κανένα. Έφτασε στο σημείο, λέει, να κάνω προσφυγές. Για να ρίξω την Υπουργική Αξιολογική Αποφάση που είναι παράνομη στα 100%. Σε πόσους. Ναι, πράγματι, να απασχοληθεί ολόκληρο ο Δήμος γιατί προσπαθούσαν να καλύψουν εδώ πέρα και ιδιωτικά τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις κάνω. Και γιατί ο κ. Δήμαρχος επί 4 χρόνια δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή την παρανομία και προσπαθούσε να καλύψει συνεχώς τα ιδιωτικά τις ερωτήσεις και έπρεπε να φτάσει μέχρι την Υπουργό να πούμε νόμο πλέον, να του πει ότι όλη η δουλειά αυτή που κάνανε, όλες οι υπηρεσίες που δουλεύανε, όλες οι ποινές που φάγανε, υπόδικοι είναι για να σταματήσουν έναν τρόπο που τα παράγουν εξ αρχής, γιατί το κάνανε. Για την ψυχή του κυρίου Τάδε ή η ψυχή, για ποιο λόγο δεν φέρανε τώρα σε αντίδραση τόσο πολύ μεγάλη προς αυτή την κατεύθυνση. Που επί 8 χρόνια, μας έβαγε για να σταματήσουν αυτή την υπόθεση. Ρωτάμε, ήθελα να σα πω και για το θέμα που ασχολείται ο κ. Μαγιέφης, που έφερα και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τι αντάλλαγμα πράγματι πήρε αυτά τα 7 στρέμματα, να μα πει, ξέρω εγώ, τι συλλήπτουν. Μόλις πρόσφατα πριν 5 λεπτά ψήφισε να μην γίνουν οι κοινόχρηστοι στη χώρη. Τα χτήματα του δημοσίου που μπορεί να γίνουν πράσινα αυτή τη στιγμή. Και δηλαδή δείχνει αμέσως ότι να μας ενημερώσει. Άρα πράγματι έχει μπει το θέμα στη διαδικασία των ανταλλαγμάτων και γι' αυτό δεν ψήφισε να γίνουν αυτά 10-15 στρέμματα τα πρώτα που πουλάει εδώ η κυβερνητική εταιρεία του δημοσίου, δημόσια εξετάσεις που τις πουλάει τώρα και δεν τις χαρακτηρίζουν πράσινο. Ενώ είπε το δωμάτιο σου και δεν μας ενημερώνει. Θέλω να πω συγγνώμη. Γιατί ο Δήμος δεν κάνει μια επιτροπή, κυκλοφοριακή επιτροπή από άνθρωπους έμπειρους της πόλης και όχι δικούς του που φτιάχνει. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Είμαι από εκεί ένα χωριό που το λέμε έτσι. Ναι. Και από ανθρώπους έμπειρους εδώ στην πόλη που θέλουν να βοηθήσουν, ακόμη και ο κύριος Ιαβέρης θέλει να βοηθήσει έμπειρους στην κυκλοφορία και όχι να διορίσουμε τους δικούς μας που είναι κοντά στο κόμμα μαζί κοντά στις επιτροπές, στους συγκρούς κτλ. Γιατί να διορίσει, να γίνει μια επιτροπή από κατάλληλους ανθρώπους, όπως το θέλει έτσι, από κατάλληλους ανθρώπους ώστε να μπορεί να βγει αποτέλεσμα για την κοινωνική σωστή κοινωνική μελέτη στην πόλη. Και όχι έτσι όπως γίνονται με την κοινωνική μελέτη, που είναι ο λάθος. Και τέλος πρέπει να σας ενημερώσω, γιατί ο Δήμος δεν παρεμβαίνει στο δικαστήριο που είναι μετάβριο εναντίον της πρόεδρου της, που συμμετέχει και η πρόεδρος του Συλλόγου, του πρώην πρόεδρος, επί πολλά έτη, Φωτεινή Κατή, κατά των καταπατητών εκεί πέρα στην Αφιλοδέη, δημοσίων εκτάσεων που είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Και είναι δημόσια αρτήματα και αυτά. Και είναι καταπατημένα. Και είχε έρθει χαρτί από το Υπουργείο ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πετάξει έξω. Και ο Δήμαρχος δεν παρεμβαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Και πρέπει να ρωτήσει κάποιον δικηγόρο ή κάποιον να στηρίξει τον Κύπρο. Και τελευταία κυρία Ελάτε. Λοιπόν, η οδός Σιρήνης στο Νέο Μαρουσί, εδώ και μερικούς μήνες είναι γεμάτη λακκούβες από την αρχή ως το τέλος της. Εμείς που μένουμε στην περιοχή χρησιμοποιούμε αυτό το δρόμο πάρα πολύ και 2 και 3 φορές την ημέρα, λόγω του κυκλοφοριακού που υπάρχει γνωστού στην περιοχή. Κινδυνεύουμε να σπάσουμε τα αυτοκίνητά μας. Και σε περιπτώσεις που βρέχει και δεν βλέπουμε τις λακκούβες, κινδυνεύει και η ζωή μας σε μερικές περιπτώσεις. Ο οδός Ειρήνης που ξεκινάει από την Αισθουργία και καταλήγει στην Κύπρο να απολυθούν. Ναι, πράγμα, αυτό. Έχουν γίνει οι λακκούβες, έχουν σκεπαστεί πρόχειρα με χώμα και όταν βρέχει γίνεται... Ναι, είναι επίσης διπλής κατευθύνσεως ο δρόμος και στενός και καταλαβαίνετε το πρόβλημα που υπάρχει. Και το δεύτερο θέμα, ότι θέλουν μια απάντηση αν θα φτιαχτεί και πότε. Και το δεύτερο θέμα, και εμείς σαν παράταξη βάζουμε ζήτημα για χώρο... Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ένα διάστημα βρίσκονται σε μια κινητοποίηση με την κατάληψη στο αμαξοστάσιο του Κυλικίου
Και μέσα από αυτή τη μορφή αγώνα και κυρία με αυτού του αγώνα, βάλαν και κάποια άλλα ζητήματα τα πέραν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Τα είχαμε στήσει και στις προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, σαν Δημοτική Ενότητα τότε. Και τα είχαμε στήσει και από τις αρχές του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το ποιες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν. Το οργανόγραμμα που ζητάτε κι εσείς και λέει ότι μέσα και όλες αυτές τις απολύσεις που κοντεύουν να φτάσουν τις 400, ξεπερνάνε τις 400, υπάρχουν εμείς προσωπικού. Θεωρούμε ένα σοβαρό ζήτημα και χρειάζεται, έχουμε εμείς αυτή την ανάγκη σαν λαϊκή συσπήρωση να μας ενημερώσετε, αν γνωρίζετε κι εσείς βέβαια, ποιες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν από εργατοϊκό προσωπικό στο Δήμο Αμαρουσίου. Αυτό τι σημαίνει και για τους δημότες, τι ελλείψεις και τι προβλήματα δημιουργούνται, αλλά και για εσάς τους ίδιους τι κίνδυνοι δημιουργούνται με αυτές τις ελλείψεις. Εντατικοποίηση της εργασίας και τα λοιπά. Τώρα, αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα για κάρτες παρουσίας. Δεν λέμε ότι δεν τα γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Αλλά θα ήταν σωστό να ακουστούν αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν όχι από τον Πρόεδρο των Εργαζόμενων, από τον Δήμαρχο, τον κύριο Δήμαρχο, ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι όταν προσέρχονται στην εργασία τους δεν χτυπούν καμία κάρτα. Όταν εξέρχονται την εργασία τους δεν χτυπούν καμία κάρτα. Όταν εργάζονται υπεροριακά, αφήνεται στην καλή θέληση του αντιδημάρχου, του προϊστάμενου, δεν ξέρω ποιανού άλλου διευθυντή της υπηρεσίας, με μια υπογραφή να κρίνει ότι είναι περιοριακή εργασία και έτσι να αμειχθεί. Θέλουμε μια απάντηση και σε αυτά τα ζητήματα. Και μια τρίτη, γιατί κατακέφθηκε μια επίθεση και ένας προφυλακισμός του Προέδρου του Σωματείου. Θα χρειαστεί να γίνει μια επεξήγηση από ποιον. Γιατί όταν γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από κάποιο προϊστάμενο, από κάποιον δημοτικό σύμβουλο, από κάποιον εργαζόμενο χωρίς λόγο, να γίνει και αυτή η επεξήγηση. Και όσον αφορά, κύριε Δήμαρχε, για να το κλείσω το ζήτημα, οι εργαζόμενοι απολύονται, ήδη έχουν φτάσει στους 400. Οι εργαζόμενοι φτωχαίνουν, οι εργαζόμενοι χρεοκοπούν κάθε μέρα. Το να ζητάμε κάτι υπομονή να αλλάξουμε τον νόμο, μήπως και σας μοριοδοτήσουμε για να μπορέσετε να πιάσετε κανένα ψεροκόμματο, κανένα ψίχουλο από αυτή τη φέτα του καρτελιού, εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Και θέλουμε να ζητήσουμε για άλλη μια φορά, όπως το έχουμε ζητήσει από τις αρχές της θητείας αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, τουλάχιστον ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείτε να νομίσετε. Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Δήμαρχε, ανομία σε ανομία. Δεν λέμε να πάμε να σπάσουμε κανένα κεφάλι. Μην το ανοίξουμε στο δεύτερο. Η ερώτηση σας είναι σίγουρη. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση συγκεκριμένη. Και όταν λέμε να νομίσετε. Θα απαντήσουν ένα αντιδήμαρχο, θα απαντήσουν οι πρόεδροι. Αφήστε να κάνει τις ερωτήσεις του. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν είναι σαν παράδειγμα τίποτα. Όχι, άλλο για να μην είστε ακόμη να μπορέσουμε να. Εσείς με διακόπτετε, ο κύριος Πρόεδρος δεν με διακόπτετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ανομείτε, ούτε μια πολιτική θέση δεν βάλατε όταν σας ζητήσαμε να τεθεί σε ψηφοφορία ένα ψήφισμα για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους. Και όσον αφορά τους κομμουνιστές δημάρχους, κύριε Δήμαρχε, είναι απρεπές να λέτε ότι κάποιος δήμαρχος, μπορώ να φέρω το λόγο από κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Πολιτικά αντιστέκεται στους αντεργατικούς νόμους. Και το τελευταίο ερώτημα για να μην σας ξαναεπανέλθουμε. Σε παρακαλώ, κύριε Φωτόπουλε, είπα εγώ για κομμουνιστές δημάρχους. Δεν έκανα. Κύριε Δήμαρχε, ότι θέλει ο καθένας εδώ μέσα. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι ο καθένας. Εμένα, κύριε Πρόεδρε, κάθομαι εδώ να ακούσω τι δηλαδή. Είπα εγώ για κομμουνιστές δημάρχους. Αν έχει κάποιο στιγμή, μην μοιάζονται όλοι οι υπόλοιποι. Όταν αναφέρθηκε στον Δήμαρχο Πετρούπολη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να εκνευρίζομαι, κύριε Δήμαρχε. Και αναφερθήκατε. Όλοι έχουμε και τον λόγο. Ακούστε. Λοιπόν, συγκεκριμένα, εγώ έδωσα τον λόγο. Αν εσείς όλοι να κάνετε στο
σπίτι σας και έρχεται εδώ να ξεκαρμανιάσετε. Εγώ δεν κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι, για να το καθαρίσουμε. Δεν πρέπει να λέω τι θέλει, κύριε Πρόεδρε. Το καταλαβαίνω, θα απαντήσω, αλλά θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα και ο λόγος ο οποίος σας έχει δοθεί αφορά μόνο οι ερωτήσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κρίσεις επί όλων των θεμάτων. Κατανοητό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνουμε την ερώτηση. Θα είχα τελειώσει προπεταλέπτου, αλλά τέλος πάντων. Καταθέστε την ερώτησή σας. Λοιπόν, όταν είχα ζητήσει επί διαδικαστικού το ζήτημα, πρώτος, μόλις τελείωσε ο κύριος Πρόεδρος του Σωματείου, να ρωτήσω κάποια πράγματα, δεν μου το δώσατε και μου το δίνετε τώρα. Λοιπόν, σας τον έδωσα και κάνετε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, και το τελευταίο ερώτημα επανέρχομαι για ένα ερώτημα που είχαμε βάλει και σαν Σπύρο στην προηγούμενη συνεδρίαση. Που αφορά συγκεκριμένο δρόμο, στην οδό Διονύσου, στο κομμάτι από το ρέμα, πίσω από τον ΟΤΕ, πίσω από το Μέγαρο του ΟΤΕ, μέχρι την Αγίου Κωνσταντίνου. Γίνονται επανειλημμένες καταγγελίες από κατοίκους ότι από το καλοκαίρι, ενώ έχουν τελειώσει οι εργασίες σύνδεσης με την αποχαιρετικό σύστημα, ενώ γίνονται καταγγελίες, τηλεφωνήματα στις υπηρεσίες του Δήμου να σφαρτοστρωθεί επιτέλους αυτό το τμήμα, την επόμενη μέρα πάνε ξανά, βάζουν χώμα, ξανά χαλάει ο δρόμος και γίνεται αυτό συνέχεια. Λοιπόν, οι δημοτικοί σύμβουλοι που θέλουν να δώσουν να πάρει. Πρώτα θα ήθελα να μια απάντηση στον κύριο Πολυτονιάδη, σχετικά με τον Ζακάκη. Πράγματι, οι δύο τόσες μέρες καταστροφές. Όταν όμως έρχονται στο Δήμο και στα εξωτερικά συνεργεία, αυτές αποκαλύπτονται αμέσως, είτε αυτές είναι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, είτε υπερήφραξης, είτε καθαριότητα, είτε ό,τι άλλο. Αλλά είναι πράγματι ότι οι καταστροφές εκεί είναι καθημερινό. Είναι το σχολείο δίπλα και υπάρχουν και με πιο μεγάλα παιδιά τα οποία προσέρχονται εκεί για να παίξουν και πράγματι γίνονται καταστροφές. Βέβαια όλα αυτά γίνονται με το πρώτο τηλεφώνημα στον ιστορικό συνεργείο. Ένα αυτό. Όσον αφορά για την καθαριότητα, δεν πιστεύω να υπάρχει το θέμα. Γιατί γενικά ο σωρός είναι καθαρός και η καθαριότητα υπάρχει καθημερινώς γύρω από τα σχολεία του στο Ζεκάκιο και σε όλα τα σχολεία που υπάρχουν εκεί. Ο χώρος, αυτό λέει. Το γήπεδο γίνεται διότι τα παιδιά όλη τη νύχτα εκεί ασχολούνται με άλλα και την άλλη μέρα γίνεται η καθαριότητα. Ένα. Δύο. Στην κυρία Αναστασιάδου θα ήθελα να ρωτήσω. Πράγματι στο Δήμο υπάρχουν δύο σωματεία. Το ένα είναι το Σωματείο Εργαζομένων που παρουσιάστηκε σήμερα εδώ και ένα άλλο σωματείο έργα του τεχνικού προσωπικού. Τρία υπάρχουν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο προνομιακό ή με άλλα το σωματείο αυτό. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κατάληψη, μάλλον δεν υπάρχει κατάληψη αυτή τη στιγμή στο Κηλικείο. Γιατί χθες πήγα εγώ εκεί και δεν υπήρχε κατάληψη. Ίσως να υπήρξε κάποια μέρα κατάληψη, βεβαίως. Για τα περαιτέρω, είπαμε ότι θα μιλήσω με τα δύο σωματεία και εγώ και ο κύριος Γενικός για να βρούμε κάποιες λύσεις όπως έδωσε ο κύριος Δήμαρχος στην εντολή. Στην κυρία Καρανάσκιο για το δρόμο που είπα και ο κύριος Κοτόπουλος, τη Διονύσου και τον Ιερού Λόγου, πράγματι είναι δρόμοι οι οποίοι έγιναν εκεί οι αποχετεύσεις και είναι θέμα ημερών με το τεχνικό έργο του αγωνιστήριου του Δήμου μας να πέσει η ασφαλτόστρωση και να τελειώνει. Πράγματι όμως υπάρχουν οι δύο δρόμοι αυτοί με ανοίγματα και με τις βροχές γίνεται το φαινόμενο λίγο έτσι περισσότερο. Όσον αφορά για τους εργαζόμενους πάλι, γιατί δεν ξέρω τι άλλες κατηγορίες που γίνει, αυτό θα ήθελα να το ακούσουμε, γιατί τώρα το να διαχείριζεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έγιναν διάφορες καταγγελίες για άλλα θέματα, καλό θα είναι να τα γνωρίσουμε όλοι μας για να απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρία Χαλιώτη. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, ο Δήμος μας, για τους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί το 2004, όταν σε όλα τα δικαστήρια είναι παρόν με την νομική του υπηρεσία, αλλά και με ανθρώπους όπως εγώ έχω παρεστεί στα δικαστήρια 4 φορές μέχρι σήμερα, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επανέλθουν στο Δήμο. Αλλά μέχρι σήμερα βέβαια δεν έχει βγει ακόμα απόφαση,
Δεν ξέρω μέχρι πότε θα ταλαιπωρούνται αυτοί οι τέσσερι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι έχουν προσληθεί το 2004. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Χαλιώτη. Σχετικά με το ΖΕΚΑ που μίλησε και ο συνάδελφος, ο κ. Αντιδήμαρχος, ήθελα να πω και εγώ ότι πιθανόν να γίνονται βανδαλισμοί. Βέβαια, εγώ, σαν πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου, το Αθλητικό Οργανισμό Δήμα Μαρουσία, δεν έχω καμία ενημέρωση για έναν διαπό δημότη. Έχω κάνει επισκέψεις σε γήπεδα της πόλης, δεν έχω διαπιστώσει τουλάχιστον τόσο μεγάλη καταστροφή όσο λέτε. Κάποια θέματα καθαριότητας και λοιπόν, τα οποία τα εξωτερικά συνεργεία. Όσο για τη φύλαξη, θα ήταν ευχής έργο για όλα τα γήπεδα να υπάρχει, αλλά όπως γνωρίζετε, το θέμα έλλειψη τελέχωση σε προσωπικό είναι γεγονός. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν τόσοι φύλακες όσοι μας χρειάζονται σε τόσο δύσκολες εποχές. Ασφαλώς όμως θα προσπαθήσουμε παρακάτω. Το αστυνομικό Μπρέγιανι που είπε για το στέκι νέων και πώς θα δίνουμε και κάτι τέτοιο, δεν είναι στέκι νέων. Το στέκι νέων φιλοξενείται εκεί σε κάποιο χώρο. Είναι δημοτικό γυμναστήριο του Δήμου Αμαρουσίου και του δημότη μα. Εκείνο ο χώρο τη Γονίτση. Ας πάτε να δείτε, να γραφτείτε, να έχει πολύ κόσμο και είναι σε ένα χώρο και το στέκει νέα. Δεν είναι στέκει νέα και συμπληρώνω. Φιλοξενείτε το στέκει νέα και θα πρέπει κάποια να δείτε. Αλλά είναι δημοτικό γυμναστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Σίκος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Αλέξανδρε. Θα ξεκινήσω καταρχήν να πιαστώ από μια κουβέντα που εκεί ήταν κανένας ότι ξαφνικά το περασμένη Κυριακή δεν είχε συγκοινωνία κλπ. Το καινούργιο πρόγραμμα της Δημοτικής Συγκοινωνίας έχει ξεκινήσει από 8 Μαρτίου. Έχει επικοινωνηθεί όλο το Φεβρουάριο, επομένως δεν έγινε ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, όσο αφορά για τα δρομολόγια, τις καθημερινές δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι καθημερινές ξεκινάνε τα λεωφορεία το πρωί και κλείνουν το βράδυ όπως κλείνανε. Έχει αλλάξει μόνο το Σάββατο που σταματάνε τα λεωφορεία σε 9 η ώρα και την Κυριακή που σταματάνε στις 3 η ώρα. Αυτό έχει να κάνει με τον εξορθολογισμό της δημοτικής κοινωνίας. Μάλιστα, είχαμε παρουσιάσει εδώ τον προηγούμενο χρόνο προς τα τέλη του προηγούμενου χρόνου και τις μετρήσεις που είχαμε κάνει οι άνθρωποι της δημοτικής κοινωνίας για τους επιβάτες τις ημέρες της Κυριακής. Ήταν σχεδόν μηδενική από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά. Λοιπόν, και για τον εξορθολογισμό, όπως είπαμε, της δημοτικής κοινωνίας, αποφασίστηκε να κλείνει η δημοτική κοινωνία την Κυριακή στις 3 η ώρα. Όσον αφορά τους εργαζόμενους του σεισμανοπλοίου, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Είπατε για μια κατάληψη. Μήπως η κατάληψη έπρεπε να γίνει στον ΑΣΑ. Τι είπατε για διαμαρτυρίες και τέτοια. Μήπως μπορεί να γίνει στον ΑΣΑ. Όχι διάλογο, όχι διάλογο. Για την κατάργηση των γραμμών στην περιοχή. Μήπως έπρεπε να το δείτε. Κύριε Ακαρανάς, και αφήστε τον να απαντήσει. Τώρα αν έγινε κάτι συμπληρωματικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη κύριε Ζήκο, απαντήστε στα ερωτήματα και μην κάνετε διάλογο. Λοιπόν, για το κύριο Κλαφάκη που είπε για κάτι για τις κυκλοφοριακές μελέτες. Καταρχήν έχουν ανατεθεί σε ένα έκλειτο φορέα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εγώ δήμαρχε προτείνω από την επόμενη εβδομάδα να μαζευόμαστε καμιά δεκαριά φίλοι και να αρχίσουμε να εκπονούμε τις κυκλοφοριακές μελέτες. Νομίζω αυτή είναι η πρόταση του κύριου Κλαφάκη. Κύριε Ζήκο, σας παρακαλώ να απαντάτε και να μην κάνετε διάλογο. Εσείς είστε μη ειδικοί, θα έχει ουσία. Απαντήστε. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Καμιά δεκαετία πριν για να ξεκινήσουμε να έχουμε την τοποριακή ρεύμα. Δεν ξέρω αν έχει άλλο ερώτημα. Δεν θέλω να αναφέρετε το όνομά μου σε τίποτα το οποίο θα είμαι ειδικό σχέση. Σας παρακαλώ πάρα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχει κάτι για τους εργαζόμενους της δημοτικής κοινωνίας που έχουν τελειώσει οι συμβάσεις τους, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Νομίζω ότι έγιναν κάποιες ενέργειες από τον Δήμαρχο, είναι ήδη στο Ταμείο Ανεργίας και μάλιστα νομίζω ότι έχουν ειδοποιηθεί ότι θα πληρωθούν νομίζω την Πέμπτη και την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως νομίζω ότι
είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ο προεδρός Καπούκος. Θα ήθελα να απαντήσω γύρω από Κουκουζά και να υπενθυμίσω ότι ακόμα δεν έχει γίνει συγχώνευση στα νομικά πρόσωπα, αγαπή και παιδική σταθμή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο νέο διοικητικό συμβούλιο και αυτό θα γίνει όταν ολοκληρωθεί και γίνει δημοσίευση στο ΒΕΤΟ. Άρα σήμερα, εάν έχει κάτι να ρωτήσει, εγώ ακόμα με το διοικητικό συμβούλιο που υπάρχει είμαι στο ΚΑΠΗ. Εάν θέλει όμως κάτι συγκεκριμένο, πιο συγκεκριμένο για του παιδικού σταθμού, νομίζω είναι ο κύριος Κάβαλος που καλούσε. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το θέμα. Είμαι όμως στη διάθεσή του, αν θέλει κάτι να του ψάξουμε και να μπορέσουμε να το βρούμε. Ο κύριος Καλάθης. Ο κύριος Κούκουλας. Ένα ερώτημα του. Για ένα θέμα που ήταν το 9 τον Δεκέμβριο και εξελίχθηκε στις αρχές του 2010, το πότε έγιναν οι αιτήσεις από το Everest, το πότε εγώ υπέγραψα, δεν τα θυμάμαι αυτά. Νομίζω ότι θα τα δω, θα ενημερωθώ από τις υπηρεσίες, αν ήξερα το θέμα, το ερώτημα, θα είχα γίνει τα στοιχεία και να σας απαντήσω ακριβώς έτσι για να μην πω πράγματα που μπορεί ας πούμε να μην είναι ακριβή. Τώρα, όσο για το άλλο που είπε ο κύριος ο συνάδελφος Σαρής για το θέμα του Εθνικού, εγώ θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή που η νέα διοίκηση του Δήμου το 2006 ανέλαβε τη διοίκηση με προεξάρτητο βέβαια του Δημάρχου, σε πρώτη προτεραιότητα μπήκαν τα θέματα της παιδείας και ειδικά των σχολικών κτηρίων. Έτσι λοιπόν, εντοπίσαμε τα προβλήματα μεταξύ των άλλων πέρα από το 8ο το Αγία Βρύο Θέη, από το 5ο Δημοτικό και από την Κέρυγα την καινούργια που θα γινόταν στο 4ο Δημοτικό. Θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε μια παρέμβαση στο έξω Λίκερ, το οποίο ήταν μέσα σε προκάτ αίθουσες με σημαντικά κτηριακά προβλήματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία μετά από έτοιμο προς τον ΟΣΚ. Εκεί ΟΣΚ προτιμοποιήθηκε να ξεκινήσει το σχολείο, είδε όμως ότι τα τετραγωνικά που έπρεπε να έχει ένα νέο λύκειο δεν καλυπτόντουσαν από το οικόπεδο που είχε απομείνει, διότι το γυμνάσιο είχε καλύψει πολύ περισσότερα τετραγωνικά από όσα έπρεπε. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει αλλαγή συντελεστού δόμησης για να μπορέσει να γίνει ένα άρτιο, ένα πτήρες, ένα σύγχρονο λύκειο. Και προχωρήσαμε στις διαδικασίες τις απαιτούμενες για να γίνει αλλαγή συντελεστού δόμησης. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και χρονική διάρκεια της προσπάθειας αυτής, καταλήξαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πλέον ο ΟΣΚ να έχει ξεκινήσει από εκεί και πέρα να κάνει την απαιτούμενη και απαραίτητη μελέτη για να γίνει το καινούριο λύκειο. Έτσι λοιπόν, μετά τα Χριστούγεννα φέτος, είχαμε το μήνυμα από τον ΟΣΚ ότι είναι έτοιμος, ολοκληρώθηκε και η προμελέτη και ολοκληρώνει και τη μελέτη και θέλει από εμάς κάποιες διαβεβαιώσεις για να μπορέσει να βάλει το σχολείο, το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και να εξασφαλιστούν τα κονδύλια και να ξεκινήσει από το καλοκαίρι η διαδικασία κατασκευής του σχολείου. Μας ζήτησε λοιπόν να συζητήσουμε με τα διευθυντές του σχολείου και ο Δήμαρχος να προτείνει ή μάλλον να ενημερώσει τον ΟΣΚ ότι πράγματι δέχονται να συλλειτουργήσουν τα δύο σχολεία Γυμνάσιο Γελίου, διότι το πρόβλημα πλέον μετά μεταφέρθηκε στο πώς θα ξεπεράσουμε το 1,5 ή τα 2 χρόνια που θα χρειαστεί για να γίνει το σχολείο και πού θα λειτουργήσει πλέον το λύκειο. Γιατί εμείς σαν Δημοτική και όπως τα διαβάζετε θα θέλαμε να σκορπίσουν τα παιδιά να πάνε άλλα στο δεύτερο λύκειο ή άλλα στο πρώτο και βεβαίως ούτε και εμείς αλλά ούτε και οι γονείς θέλουν να δουλέψουν σε διπλωμάτια πρωί-απόγευμα το γυμνάσιο με το λύκειο στο κτίριο του γυμνασίου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε άλλη λύση και πράγματι μετά από δικές μας πιέσεις, γιατί ο ΟΣΚ αρχικά λέει μόνο διπλωμάτια, δέχτηκε λοιπόν μετά από πιέσεις και συζητήσεις με τον ΟΣΚ να μεταφέρουν
5 καινούργιες προκάτ αίθουσες, μικρές αίθουσες, στο χώρο του γηπέδου βόλεϊ του γυμνασίου, που με αυτές τις 5 αίθουσες και με άλλες 4 που θα διαθέσει το γυμνάσιο από χώρους που έχει εκεί πέρα να διαθέσει, στριμωχτά βέβαια, αλλά μπορεί, να μεταβληθεί και το Λύκειο εκεί να λειτουργήσουν και τα δύο σχολεία για αυτό το χρονικό διάστημα, το μεταβατικό, πρωί, όλα. Πρόκειψε, μας είπαν λοιπόν ότι θέλουμε, για να πούμε την άποψή μας και να συμφωνήσουμε, να μας φέρετε τη μελέτη του ΟΣ. Πήγαμε λοιπόν στον ΟΣ, ζητήσαμε τη μελέτη για να ενημερωθούν οι σύλλογοι γονέων και οι διευθύντες του σχολείου. Τους πήγα λοιπόν τη μελέτη την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί βρήκαν κάποιες αντιδράσεις ή κάποιες διαφορετικές απόψεις ό,τι αφορά το θέμα της μελέτης, του σχεδίου δηλαδή, και μάλιστα ζήτησαν να διαφοροποιηθεί το σχέδιο διότι είναι πολύ μεγάλο το κτίριο, διότι έχει πολύ περτό και ούτω καθεξής. Και μάλιστα μου πρότειναν να έρθουν οι μηχανικοί του ΟΣ και να καθίσουν, λέει, με τους μαθητές να μελετήσουν και να κάνουν καινούργιες μελέτες και ωραία σχέδια. Βέβαια, όσο αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να το, ούτε να το δεχτεί κάποιος, ούτε και να το φανταστεί. Να κάθουν οι μαθητές τώρα, μου λέγανε οι γονείς ή κάποιοι μηχανικοί, θα έλεγαν να το δούμε. Λοιπόν, όμως, πέραν από αυτό, εγώ τους είπα ότι θα μεταφέρω τις απόψεις τους προς τον ΟΣ, αν υπάρχει δυνατότητα και η χρονική, ας πούμε, δυνατότητα, αλλά και η τεχνική, να ξαναδούν τη μελέτη για να μας κάνουν κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ελαφρύ. Και εκεί μείναμε, ήδη έχουν αναλάβει οι μηχανικοί του Δήμου και έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους μηχανικούς του ΟΣ και περιμένουμε να δούμε τελικά αν έχει και δυνατότητα ΟΣ και αν δέχεται να κάνει κάποια διαφοροποίηση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι για μας, για τους μαρουσιώτες και δεν είναι για τον ΟΣ. Ο ΟΣ μπορεί κάλλιστα να πει ότι αυτά τα χρήματα, κύριοι, δεν τα θέλετε, δεν θέλετε στο σχολείο. Εγώ θα πάω να τα διαθέσω να κάνω στο ΕΓΑΛΕΟ, να κάνω κάπου αλλού ένα σχολείο, διότι και τα χρήματα που θα διατεθούν φέτος από τον μέσο, μάλλον το παρέμβασμος από το ΕΣΠΑ για συγκεκριμένα σχολεία είναι συγκεκριμένα και δεν είναι απεριόριστα, έτσι. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι και ο ΟΣ θα τα διαθέσει για κάποια συγκεκριμένα αρνητικά σχολεία. Εμείς λοιπόν θέλουμε και επιθυμία του Υπάρχου Παυτήν αλλά και της διοίκησης να γίνει το δυνατότερο, το γρηγορότερο δυνατό το σχολείο, γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα φοβάμαι ότι θα χάσουμε την ευκαιρία και έτσι θα υπάρξει μετά το ενιακό πρόβλημα στην πόλη μας. Λοιπόν, αυτά έχω να πω ενημερωτικά, θα κάνουμε και μια άλλη συνάντηση την Πέμπτη πάλι με τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για να τελειώσουμε πλέον από το θέμα και να καταλήξουμε έτσι με σύμφωνη γνώμη όλοι αν είναι δυνατόν για να προχωρήσει η κατασκευή του σχολείου μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε κύριος Πέπας. Από όσοι είχε ρωτικά κάποιες ερωτήσεις εδώ που ταυτίζονται με τα τεχνικά έργα όσον αφορά τον κύριο Πολυκρονιάδη, την κυρία Καραμπάσιο, την κυρία Καρλαντέρα και τον κύριο Φωτόπουλο. Ήδη στο προηγούμενο δημοτικό περάσαμε τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό. Ας ελπίσουμε ότι δεν έγινε κάποιες εστάσεις για να καθυστερήσει τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό, ευχόμαστε, που σημαίνει ότι άμεσα θα μπούμε σε ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, όλα αυτά που έχουμε πει που θα κάνουμε στις γειτονιές. Συγκεκριμένα και για τις εργατικές πολυκατοικίες, την Πέμπτη έχουμε και με τον κύριο Κατσιγιάννη και με τους κατοίκους εκεί ραντεβού για να δούμε επιτόπου κάποια άμεσα έργα που πρέπει να γίνουν. Και συνέχεια όλη τη εβδομάδα είμαστε έξω στις συνοικίες και διαπιστώνουμε τα πιο σως έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα, λακκούβες, ασφαλτοστρώσεις, όλα αυτά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, ο κύριος Κούκουζας με ρώτησε για το αμαλείο κοινόπιστος χώρος. Τόσα χρόνια, κύριε Κούκουζα, είναι ο μόνος χώρος εκεί, το αμαλείο που λέτε, στο οποίο κάνουμε εκδηλώσεις. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος δεν μπόρεσε να έχει ένα δικό του χώρο για να κάνει εκδηλώσεις. Φανταστείτε ότι τώρα τέλος της χρονιάς 2.000 μέλη του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού θα ψάχνουν χώρο για να βγουν να κάνουν τις επιδείξεις του. Φανταστείτε να πούμε εμείς δεν έχουμε χώρο να το κάνουμε. Γι' αυτό και προσωρινώς κρατάμε αυτό το χώρο
Μην ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι περνάει πάνω από 50.000 κόσμο εκεί μέσα, που γίνεται μια σωστή νομίζω διαφήμιση για το Μαρούσι μας, πέρα από τις ωραίες καλλιτεχνικές βραδιές που παρουσιάζουμε εκεί στον χώρο. Ναι, εγώ το είπα γενικότερα. Το αυτοκίνητο είναι ένας ανοιχτός χώρος που μπαίνουν. Ναι. Και στη Σουρή, είναι ανοιχτό το οικόπεδο και μπαίνουν μέσα. Είναι πάρκινγκ, δεν είναι πάρκινγκ. Ούτε στο κουμπίδιο για πάρκινγκ. Ο κύριος Μαγιάκης που είπε γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές από τις δύο πεζογέφυρες με αυτές που κάνουμε. Αν δείτε κύριε Μαγιάκη, οι προηγούμενες ήταν με 19% ΦΠΑ, ενώ οι καινούργιες είναι με 23%. Συν ότι υπάρχουν και 3,5 μέτρα διαφορά από τις προηγούμενες γέφυρες, διότι και στο σχολείο πάνω αλλά και στην Αγίου Κωνσταντίνου είναι πολύ μεγαλύτερη και ηφυσίας, άρα μιλάμε για μεγαλύτερες κατασκευές. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Ο κύριος Μπρέγιαντς ρώτησε για το πολιτιστικό εκεί στη Βορείου Ηπείρου. Εκεί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Χατζηνικολάου όσο αφορά υγνωσία και γευσηγνωσία. Γίνονται πάρα πολλά σεμινάρια που έχει περάσει αρκετός κόσμος από το Μαρούσι και όχι μόνο. Εμείς ασφαλή περίοδο ότι αναδεικνύονται κάποια πράγματα και εκεί πέρα μέσα από το Μαρούσι. Και βέβαια είναι και πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρέπει να σκεφτεί να σας αρέσουν ή όχι. Και αυτός είναι ένα είδος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι εκεί πέρα. Ότι το κέντρος πληρώνει μέσω της ΔΕΑΔΑΡ το ενίκιο του και δεν σας κρύβω ότι είμαστε και στη διερεύνηση για να βρεθεί και καλύτερος τρόπος πολιτιστικός εκεί εκδηλώσεων και οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια. Κάτι άλλο. Ναι, αυτό ήταν ένα εκμετάλλευτο. Όταν το πήραμε εμείς, ήταν τόσο μικρό που δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι υπέροχο. Ολοκληρώστε, κύριε Πέπανε. Λοιπόν, ο κύριος Κάβαλος Βαγγέλης. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Απλά θέλω να τονίσω κάτι, ότι στον χώρο της υπεύθυνης διαφήμισης, το κομμάτι αυτό γενικότερα, τα τελευταία 4-5 χρόνια που είμαστε εμείς μέσω του Δημάρχου και όλη τη διοίκηση γίνει μια εξαιρετική δουλειά και ένα πολύ μεγάλο έργο. Έχουν αποξηλωθεί πάρα πολύ σημαντικοί. Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό πλέον. Απλά εγώ προσωπικά τώρα προείσταμαι με αυτές τις υπηρεσίες να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσει από την πρώτη μέρα που είμαστε διοίκηση. Κανένα δημοσίευμα, καμία εφημερίδα δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Και το δημοσίευμα το οποίο το διάβασα και εγώ, αυτό που έχει γράψει πρακτικά, εμπεβαίωσε την διαβεβαίωσή μου, την πρόθεσή μου ότι θα φύγουν άμεσα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αλλά αυτό που θέλω να σας τονίσω να ξέρετε είναι ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα για όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα και στο συγκεκριμένο, και είναι και μια πληροφόρηση της ταμπέλης που κάναμε, το ψάχνουμε και το δείτε να βρούμε ποιος είναι, να του βάλουμε και το ανάλογο πρόστιμο. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το πρόστιμο που είναι παράνομο. Η διαδικασία προβλέπει να τον καλέσει μια απολογία, να φάει το πρόστιμο και τα σχετικά. Και μετά πηγαίνει και να την βγάλει ο ίδιος ή να πάει εμείς να την βγάλουμε. Έτσι δεν είναι θέμα δικιάς μας καθυστέρησης, είναι και τα άλλα που σας είχα πει με το προσωπικό και τις εκλογές και όλα αυτά. Έχουμε βρει πλέον σε ένα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά και εμένα και στο κύριο λίγο την καλή δουλειά που έχει προκάτοχη μου σε αυτό το κομμάτι, πάντα υπό την εποχή του Δημάρχου. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κάβαλος Νίκος. Ο συνάδελφος για τις ερωτήσεις που έβαλε, οι οποίες μπορεί να ήταν λίγες, αλλά θέλουν να απαντήσει περιεκτικές. Ξεκινάω λοιπόν ότι υπηρεσιακά πράγματα έχω ζητήσει να μου απαντήσουν οι υπηρεσίες για ένα μέρος των ερωτήσεων του συναδέλφου, ο οποίος θα πάρει τις απαντήσεις μόλις που βγουν από την αντίστοιχη υπηρεσία. Άλλωστε έχω ήδη απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις που έχει υποβάλει. Δεύτερο, στα πλαίσια για καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, τα βρέφη και τα νηπία, βρισκόμαστε συνεχώς σε συνεννόηση με τις υπεύθυνες των παιδικών σταθμών, προκειμένου να βελτιώσουμε την διαδοχή των παιδιών. Ναι, αν είναι κακό αυτό ότι ζήτησα η προμήθεια του λαδιού από φιάλους του 1 λίτρου να γίνουν σε φιάλους των 5 λίτρων, ή αν έπρεπε ο μπελτές να είναι του 1 κιλού και όχι 5 ή του ματοπελτέδων και κάποια άλλα παρόμοια, αυτό λέγεται ότι δεν πρέπει να γίνεται από τη διοίκηση, λυπάμαι, αλλά θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όπως ακόμα, με ενδιαφέρει και η οικονομία και η καλύτερη ποιότητα των πληροφοριών που γίνονται. Θα πρέπει ακόμα να σας πω ότι μας ενδιαφέρει και ο έλεγχος των προμηθειών, γι' αυτό καθημερινά ζυμωνόμαστε
υπηρεσιακά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ακόμα θα ήθελα να απαντήσω στην αιχμή για το παρελθόν, διότι είμαι περήφανος για ό,τι έχω προσφέρει στην πόλη μου. Θέλετε ειδεμένα, κύριε συνάδελφε, να παραβλέπετε και αφήνοντας αιχμές, θέλετε να ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο του 2004 είχα ανεξαρτοποιηθεί τότε από τον συνδυασμό πρώην δημάρχου, όταν παραιτήθηκα μαζί με τον κύριο Μπαλάση από τις θέσεις μας που είχαμε τότε τον αντιδημάρχο. Ήταν ένα μήνυμα ότι διαφωνούσαμε με την πολιτική, την ασκούμενη τότε, και για τα οικονομικά του Δήμου. Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι έχω ήδη εκλεγεί 7 φορές από τους Μαρουσιώτες και είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό. Και θα πρέπει ακόμα να σας πω ότι η περιπτώση του τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρήσουμε αυτό καθαρά αυτοδιοικητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς και ο κύριος Σταθικά. Είχαμε και σήμερα το μεσημέρι σύσκεψη με τον κύριο Δήμαρχο για το θέμα αυτό και με την υπηρεσία των εσόδων. Η οδηγία, η εντολή που έχει δώσει δοθεί από τον κύριο Δήμαρχο και που θα υλοποιηθεί τις επόμενες μέρες είναι ότι όντως πρέπει να υπάρξει μια υπηρεσιακή όμως, όχι από ερευνητούς, υπηρεσιακή επιτροπή που θα φορτίζεται από μηχανικό, ο οποίος με το δικαίωμα της υπογραφής του και με την επιστημονική κατάρτιση θα κάνει τις μετρήσεις, με την προϊσταμένη του τμήματος εσόδων ή κάποια αντικαταστάτρια υπηρεσιακή πάντως και από δημοτικό αστυνομικό. Και θα γίνει πλήρης έλεγχος σε όλους τους χώρους όπου υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα εξυπαρχής, ούτως ώστε να ξέρουμε ο καθένας τι καταλαμβάνει και τι πρέπει να πληρώσει στο Δήμο. Το ίδιο θα συμβεί και με το Everest. Θα πάει και θα ελέγξει η υπηρεσία. Υπάρχει αίτημά τους, γιατί ενημερώθηκα και εγώ, δεν ξέρω αν το ενημερωθήκατε κι εσείς, γιατί είπα να σας ενημερώσω. Υπάρχει αίτημα για να πληρώσουν το 2011. Είπαμε όχι μέχρι να γίνει αυτή η αυτοψία. Να ξέρουμε τι θα πληρώσουν τα τετραγωνικά ακριβώς που έχουν εκεί καταλάβει. Τώρα, όσον αφορά για το Μιουζέ, όντως έχουν καταθέσει φάκελο στην υπηρεσία εσόδων για να πάρουν άδεια. Η υπηρεσία εσόδων, μετά και από συνεργασία που είχα πει, το θέμα αυτό είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει και πρέπει να ελεγχθεί, έχει γίνει έγραφο στην Πολεοδομία για το θέμα του πάρκινγκ με το τοπογραφικό κλπ. Να ελεγχθεί από την Πολεοδομία αν αυτός ο χώρος είναι νόμος και μπορεί να λειτουργήσει ως πάρκινγκ. Και μάλιστα μας είπαν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουν και την απάντηση από τους αρμόδιους της Πολεοδομίας. Δεν πρόκειται να δοθεί άδεια εάν δεν είναι όλα σύνομα. Θα απορριφθεί εφόσον δεν έχουν και το θέμα του πάρκινγκ δεν είναι σύνομο. Λοιπόν, και να απαντήσω και εγώ στα τρία αιτήματα που έχετε θέσει, μέσα στα μέσα Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί και ο χώρος της Μίσονος και της Ελλάδας της Πολιτείας, ώστε να πραγματοποιούνται οποιασδήποτε συναντήσεις ενδεχομένως θέλουν. Έτσι, σε ειδικό χώρο αυτό είχε μία καθυστέρηση λόγω της εφαρμογής του Καλλιδράκη της αναδιάρθρωσης όλων των νομημάτων του Δήμου Μαρουσίου και βέβαια, όπως γνωρίζετε, έπρεπε να είναι και χώρος για να συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πολύ σύντομα θα υπάρχει ο χώρος αυτός για τους δημοτικούς συμβούλους. Ο κύριος Δήμαρχος, να κλείσει. Κύριε συνάδελφοι, κύριε συναδέλφισσες, εγώ σας αγαπάω. Μα δεν είπα εσένα. Μην βιάζεις, σου έχω πει στη ζωή, όπως βιάζεται. Μα δεν είπα εσένα, κορίτσια. Ξέρω ότι όλοι οι άντρες αγαπάνε, αλλά όχι εγώ. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε. Καταρχήν. Έφυγε στον Καναδά και μας έλειψες. Κυρίες και κύριοι, ακούστε. Καταρχήν, άκουσα με μεγάλη προσοχή και θα ήθελα πραγματικά να δηλώσω ότι καλό θα είναι οι αρχικοί σύμβουλοι οι οποίοι προσπαθούν να δουν πότε θα πάει ο Δήμαρχος να πάρει δύο τηλέφωνα επίγοντα για το Υπουργείο και για το Δήμο και να αναφερθούν ότι λείπει αυτή τη στιγμή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να δηλώσω μια και
αρχής και τέλους. Ότι καταρχήν ο Δήμαρχος δεν είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, εάν ξέρετε την ιστορία του Δήμα Μαρουσίου, σε πολύ λίγες συνεδριάσεις ήταν ο Δήμαρχος τουλάχιστον αυτός που διοίκησε 16 χρόνια. Τρίτον. Δήμαρχε, δεν έλειψε. Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδου. Μη διακοπή, κύριε Αναστασιάδου, μετά. Κύριε Αναστασιάδου. Κύριε Αναστασιάδου. Αφήστε να δω. Είδατε ότι δεν διακοπή. Κύριε Αναστασιάδου. Δηλαδή δεν έλειψε μία μέρα, τι είδατε τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ελάτε τώρα, μην κάνετε. Σας παρακαλώ τώρα. Ακόμα δεν έχουμε πει στα θέματα της σημερινής διάταξης. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε λίγο την ευκαιρία. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Αναστασιάδου. Κύριε Αναστασιάδου. Κύριε Αναστασιάδου. Εντάξει. Κύριε Αναστασιάδου. Κύριε Αναστασιάδου, πρέπει να είναι σαν αφουσιολόγος ο Σύρθος. Δεν τα ξέρατε. Παρακαλώ. Ελάτε, ελάτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι τουλάχιστον εγώ το θεωρώ και θα έλεγα λοιπόν ότι τουλάχιστον είναι πολιτικά ανήθικο όταν κάποιος απομακρύνεται για κάποια στιγμή εκτός αν θέλετε να δημοσιοποιούμε και τους λόγους της αποχώρησης για να μπορέσει κάποιος να κάνει τη δουλειά που έχει μια συνέχεια ο Δήμος. Ούτε θα κάτσω να σας πω πόσα θέματα τρέχουν ενώ γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υπάρχει ανάγκη να το πω. Θα παρακαλέσω τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι το έχουν κάνει κάθε επανάληψη να έχουν την πολιτική ευθυξία να συζητούν ή να μιλούν πάνω σε γεγονότα και δεδομένα. Όσον αφορά τώρα μερικά ερωτήματα, παρακαλώ. Καταρχήν ο οργανισμός εργασίας, βάσει του νομικού πλαισίου που παλέψαμε στην προηγούμενη θητεία, που ενδεχομένως κάποιοι σύμβουλοι να μην τους αναδρώπει ή να το ακούν, υπάρχει δικαστικό δεδομένο αλλά και νομικό δεδομένο ότι ο οργανισμός εργασίας στα εργασιακά τους δικαιώματα έχουν κερδίσει τη δυνατότητα να είναι ισότιμοι των δημοτικών επιχειρήσεων. Μπορεί να νοικιάζονταν όπως νοικιάζονταν από το παρελθόν, αλλά αυτοί έχουν βάσει του νόμου που είχε βγει το 2008 τη δυνατότητα να έχουν την ισοτιμία ό,τι έχουν οι δημοτικοί, οι υπάλληλοι που ήταν προηγουμένως στις δημοτικές επιχειρήσεις. Άρα η μοριοδότησή τους αφορά και αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Για το θέμα των ευνοούμενων σωματείων, ειλικρινά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς έχουμε εφαρμόσει μία πολιτική. Έχουμε όποιος μας ζητά από τους εργαζόμενους συνάντηση, τις περισσότερες φορές ανταποκρίνομαι και εγώ ο ίδιος προσωπικά στο να τους συναντώ και τους έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές όλους ή ο Γενικός Γραμματέας ή άλλοι εκ των συνεργατών. Δεν νομίζω να υπάρχει διοίκηση να έχει συναντήσει τόσες πολλές φορές σωματεία εργαζομένων. Και μάλιστα να ανταποκρίνεται σε όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Δεν θα πω τώρα στη διαδικασία ούτε για τους γιατρούς εργασίας, ούτε για τους τεχνικούς ασφαλείας, να μην πω σε λεπτομέρειες. Τώρα, αν υπάρχει μία αντιπαλότητα μεταξύ των σωματείων, δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Και αν κάποιος προφυλάκησε που ακούστηκε, εάν έχει στοιχεία να τα καταθέσει και χρειάζεται να κάνει μήνυση. Δεν χάνει δηλαδή κάποιος την ιδιότητά του πολίτη, που όταν κάποιος ασχημονήσει απέναντί του και έχει μαρτυρίες να κάνει και τα δέοντα. Εάν όμως έχουμε και περισσότερα στοιχεία, να τα λάβουμε και εμείς υπόψη μας, αλλά όμως θα παρακαλέσω το να ακούγονται κουβέντες χωρίς στοιχειοθετήσεις μου θυμίζει όπως ακριβώς μπορεί να συμβαίνει για έναν γιατρό που είναι για να το κρεμάς στο Σύνταγμα και ασχημονώντας αυτός πρέπει όλο το σώμα να μαυρίσει. Εάν δεν έχουμε δηλαδή στοιχεία σαν να λέμε το άλλο σωματείο ή άλλοι εργαζόμενοι είναι κακοί.
οποιασδήποτε καταγγελίες να είναι επώνυμες. Εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ακροατήριο και δημοτικό συμβούλιο με συγκεκριμένα στοιχεία που θα τα λάβουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα, ο οργανισμός εργασίας αναφέρει στο ΙΚΑ. Μην είστε παρακαλώ κάποιοι εκ των δημοτικών συμβούλων που μάλιστα προείσταστε σε προεκλογικούς αγώνες με σημαία τα χρέη του Δήμου μια διετία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όταν καταψηφίσατε την ανακριματοδότηση που στόχο είχε την αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του οργανισμού εδώ και πολλά χρόνια, εκατομμύρια μαζί με, εάν θέλετε, προσαυξήσεις και αυξήσεις που σημαίνει στο ΙΚΑ ό,τι σημαίνει, με το να κάνετε μια πολιτική η οποία είναι πολιτική που εγώ θα τη χαρακτήριζα εντελώς προσχηματική. Για τα ζητήματα που αφορούν τους τετράωρους, ναι, αυτό που έχουμε κάνει είναι επίσημα ως Γιώργος Πατούλης, υπεύθυνος των κοινωνικών υποθέσεων, και για το βοήθεια στο σπίτι έχω κάνει σχετικές παρεμβάσεις και για το τετράωρο, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο στο βοήθεια στο σπίτι, ποια είναι η διάθεσή τους για το 2012, που εκεί εμείς θα είμαστε απέναντι, και σαν πολίτες και με όποιον άλλο τίτλο έχουμε, να καταργηθεί ουσιαστικά και να γίνουν κοινωνικές επιχειρήσεις που λίγο πολύ να πληρώνουν και οι πολίτες. Ο πιο επιτυχημένος θεσμός. Αλλά κυρίως και για τους τετράωρους, που εφόσον υπάρχει, σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Είμαστε όλοι πάνω ταλαιπωρημένοι. Και εγώ τις 7.30 ώρα εδώ. Δεν έχω αλλάξει εικόνα. Πάω λοιπόν από μεγάλες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα της ημιαπασχόλησης. Όπως ξεκινάει κάποιος που ξέρει καλό, κακό, κανένας μπορεί να το κατακρίνει ως μέτρο και ως νόμο και ως θεσμό και ό,τι θέλετε. Αλλά κάποιος που ξεκινάει μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, τύπου ΑΣΕΠ μάλιστα ήτανε αυτές οι προκηρύξεις των τετραώρων, το λιγότερο που οφείλει μια πολιτεία είναι να ολοκληρώσει αυτό που ξέρει ο εργαζόμενος του τετράωρου, του 18μηνου. Όχι του 10μηνου, επειδή έτσι γουστάραμε, ήρθαμε σαν κράτος και λέμε το 18μηνου ήξερες, το 10μηνου θα σε κάνω, έτσι γουστάραμε. Δεν είναι σοβαρά τις αυτές που μπορούμε να τις, τουλάχιστον εμείς, να τις κρατήσουμε με κλειστό στο στόμα. Όσον αφορά τώρα τα θέματα των συγκοινωνιών, απάντησε νομίζω ο κύριος Πρόεδρος της συγκοινωνίας, ο κύριος Ζήκος. Είχαμε κάποια ζητήματα στα οποία δεν μπορούν να μπουν ένσημα, γι' αυτό λέω για τους νόμους. Εμείς δεν παράγουμε νόμους, εάν θα πούμε είμαστε στην Βουλή ή αν θα πάνε κάποιοι από εμάς στην Βουλή, ας πάνε να νομοθετούν ανάλογα, αναλόγως. Εδώ λοιπόν ως Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με επαγγελματικές δαπάνες, οι οποίες ουσιαστικά ολοκλήρωσαν αυτό το κύκλο τους, και αυτό δεν μπορεί να είναι ενσηματικό. Το ξέρανε, το ξέρουνε και αποδίδονται τα χρήματα. Θα παρακαλέσω ότι οτιδήποτε άλλο σε επίπεδο λεπτομέρειας, εάν χρειαστεί, η επιχείρηση συγκοινωνιών είναι ανοιχτή. Μπορείτε να πάτε και μισόλες λεπτομέρειες, να τα δείτε κιόλας. Το να τα λέμε εδώ για να καθυστερούμε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμιά έννοια. Ας εργαστούμε και άλλες ώρες σε πιο Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν εργαζόμαστε, κρεκόμαστε εδώ, να έχουμε ερωτήσεις, να έχουμε απαντήσεις, να έχουμε εκτός ημερήσιας και ημερήσιας, κύριε Πρόεδρε, εντάξει, η δημοκρατία βρίσκει λύσεις για όλα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα για τις αποσπάσεις από υπηρεσίες ή υπηρεσίες. Παρακαλώ, αφήστε και τη διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να κρίνεται από το αποτέλεσμα της διαχείρισης του προσωπικού. Δηλαδή, με διάφορη περιπτώση, η διοίκηση έχει ψηφιστεί από συγκεκριμένους πολίτες να κάνει ό,τι μπορεί για να λειτουργεί καλύτερα ο Δήμος. Εάν τώρα εδώ να ρωτήσουμε αυτό το διευθυντή μας επιτρέπετε να το πάμε εκεί, όσο καλή προαίρεση να λέμε και ας μην υπάρχει και νομικό δηλαδή θέμα να μας το υπαγορεύει αυτό, νομίζω ότι εν διάφορη περιπτώση ας φύγουμε εμείς εδώ, ας κάτσουμε όλοι. Είμαστε όλοι η διοίκηση, αλλά αναλάβουμε και τις ευθύνες των προσπαθειών. Όλοι έχουμε αναλάβει κάποιες ευθύνες. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
Αντιλαμβάνομαι πλουραλισμός, ελευθερία, δημοκρατία βεβαίως. Αλλά κάποιοι δεν μπορεί να είναι τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Δηλαδή τα δικαστήρια, τις μηνύσεις, τις καταγγελίες, το φτύσιμο, το καλό, το εκείνο, το άλλο και εν διάρκει περιπτώσει να μην αφήνει μια διοίκηση να συμπεριφέρεται όπως πρέπει και να κριθεί πάλι. Στην τριετία, στην τετραετία, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι κάποιοι μίλησαν για την παραχώρηση του χώρου. Εγώ δεν άκουσα πραγματικά. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των διοικήσεων, εγώ δεν θυμάμαι διοικήσεις, μπορεί να μην ξέρω την ιστορία. Εντάξει, το 2000 ήταν εγώ στο Μάρουσι, ως γιατρός. Δεν ξέρω την ιστορία, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Την έχω μάθει όσο μπορώ. Αλλά 7,8 στρέμματα στο Μαρούσι, το οποίο θα διαβάσω κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε τουλάχιστον την παραχώρηση και το θέμα, έτσι, εγώ τουλάχιστον θα περίμενα ότι κάποιοι θα χαιρόντουσαν λίγο περισσότερο. Λέτε, μπράβο ρε Παλικάρια, μπράβο, σημαντικό επίτευγμα. Διότι ήταν αντίθετοι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν τώρα το Υπουργείο Οικονομικής, όλοι ήταν αντίθετοι. Να δοθεί το συγκεκριμένο τμήμα. Και κάποιοι έχουν κάνει και μηνύσεις και καταγγελίες και ένα σωρό πράγμα. Ελά, σας διακόπτω, κύριε, μη διακόπτω, σας παρακαλώ. Εδώ λοιπόν, για τους ψευδολογούντες κατά καιρούς, και να ξέρετε ότι μερικά πράγματα πλέον δεν θα μείνουν απάντητα νομικά. Νομικά πράγματα μερικά από τις πολλές ενστάσεις δεν μπορεί δηλαδή να σε δικαιώνουν και οι νόμοι και οι κανόνες και οι πάντες και κάποιοι να συνεχίσουν να κάνουν ενστάσεις. Θα βρούμε τα νομικά επιχειρήματα πλέον στα οποία και εμείς θα προστατεύσουμε την πόλη πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί κάποιοι ας πούμε να το έχουν κάνει αυτό τίμη ζωής καθυστερώντας όλες τις εξελίξεις της πόλης. Το παραχωρητήριο λοιπόν λέει, παραχώρηση της χρήσης τμήματος ΒΚ 30Χ31Χ δημόσια κινήτου αρμοδιότητος τιματικής υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής. Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ στις 7 Τετάρτου 2011 συνεδρίασή του με την τάδε απόφασή του ενέκρινε την έγκωση και αποστολή στον Δήμο σας του 1968-16-3-2011 παραχωρητηρίου του ΣΚΕΤ σε εφαρμογή της παραγράφου ΤΑΔΕ το Σεπτέμβριο 2009 μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤ και Δήμα Μαρουσίου που υπεγράφηκε μετά από την ΤΑΔΕ απόφαση του Δικού Συμβουλίου της ΚΕΤ και ΤΑΔΕ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμα Μαρουσίου. Με το ελόγω παραχωρητήριο η ΚΕΤ παραχωρεί στο Δήμο σας τη χρήση τμήματος ευαδού 7,8 τακοσίων τετραγωνικών μέτρων του ΒΚ 30Χ31Χ δημόσιου ακινήτου αρμοδιότητας τιματικής υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής για όριστο χρόνο και χωρίς αντάλλαγμα με σκοπό την ανέγερση των νέων σχολικών μονάδων και τη λειτουργία σε αυτές γυμνασίου και λυκείου. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και Τιματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και το Μητρό Ακινήτο της ΚΕΔ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν. Με αντίγραφο του παραχωρητηρίου και του τυπογραφικού διαγράμματος, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά το φάκελο του ΤΑΔΕ Δημόσιου Ακινήτου. Αυτό δηλαδή, και υπάρχει και το σχετικό αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή με τι αντάλλαγμα και εγώ είπα να κάνουμε, κάποιοι είπαν εδώ. Ότι εμείς είπαμε να κάνουμε, λέει, εκτός, σαν ψήφισμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, αυτά τα οποία η ΚΕΔ τα θέλουμε εμείς να τα κάνουμε κοινώσεις χώρους. Είπαν αυτή τη σοβαρότητα, εξετάζει ένα δημοτικό συμβούλιο, ποιοι θα γίνουν κοινόπιστοι, ή εν διάρκει περιπτώσει βγάζουμε τα συμπεράσματα βάσει μιας σημαντικής ενέργειας. Εμείς σήμερα είμαστε, αύριο πάμε αγιά σας, αυτό μένει στο μαρουσιό του λαού. Είναι 4 χρόνια δουλειά που ξεκίνησε από ευγένεια, πήγε σε σκαμπίλια, πήγε σε διαδηλώσεις και πήγε και σε καταγγελίες. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι για το θέμα το εργασιακό και το μέλλον των κινητοποιήσεων, ακούστε να δείτε κάτι, εμείς είμαστε σαφείς και βεβαίως ο κάθε ένας μπορεί να κρατήσει τα πολιτικά του επιχειρήματα και τη δική του κομματική ταυτότητα. Εμείς βαδίζουμε βάσει της μέσης λογικής.
Αυτό είναι το κόμμα μας σήμερα. Η μέση λογική του πολίτη, σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να απαντήσουμε και θέλω ησυχία. Της μέσης λογικής δεν έχουμε ούτε παροπίδες, αλλά ούτε κυρίως έχουμε κάποιους οι οποίοι μας υπαγορεύουν από πάνω. Εμείς δεν έχουμε κομματικές διεκτήβες, θα το ξεκαθαρίσω. Και το έχουμε αποδείξει αυτό. Κατ' επανάληψη. Εδώ λοιπόν, στο εργασιακό είμαστε εντελώς ξεκάθαροι. Εμείς πιστεύουμε στην μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Και αυτό θα το λέμε παντού όσο είμαστε εδώ. Και αν είμαστε στα σπίτια μας, πάλι θα το λέω. Το πιστεύω απολύτως. Όμως δεν μπορώ να λέω ότι όλοι αναλαμβάνουν μία θέση χωρίς αξιοσύνη ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ να το σεβαστώ. Να μπούμε σε μια άλλη σελίδα, πρέπει να μπει η χώρα σε μια άλλη σελίδα. Όμως, αυτοί οι οποίοι βρισκόντουσαν ήδη στην διαδικασία αυτή, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ισιώσει αυτό το σύστημα. Και βεβαίως, το είπα και πριν, πιστεύω ότι ο κάθε μέλος της κοινωνίας μας αυτής πρέπει να έχει το δικαίωμα της εργασίας. Ο καθένας βάσει αυτού που έχει σπουδάσει, της δυνατότητάς τους, της επαγγελματικής τους κατάρτισης, της όρεξής τους. Άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά έχει δικαίωμα να ζήσει μέσα από την εργασία του. Όλοι πρέπει να ζουν μέσα από την εργασία τους. Από εκεί και πέρα, σχολική τροχονόμη, χρήσης, σχολική τροχονόμη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το είπα και χθες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που βγήκε ο υφυπουργός και έλεγε «Μα τι θέλουνε, λέει, οι Δήμοι να πούμε, δεν ξέρουν αριθμητική και έχουμε δώσει λεφτά και δεν ξέρω τι». Ακούστε να δείτε κάτι. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Το 2009 οι Δήμοι πήρανε 4,7 δις ευρώ. Το 2010 και ο τρέχον, όπως φαίνεται, θα πάρουν 2,4 δις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι μπορεί να την κάνει. Όμως, πάρε τροχονόμους, πάρε καθαρίστριες, φεύγουν από τα Υπουργεία, έρχονται σε εμάς. Πήραμε τα ανάλογα ποσά, όχι. Είναι υποπολαπλάσια τα ποσά τα οποία μας έδωσαν και αυτές. Δηλαδή, αν πολλαπλασιάσεις τον αριθμό, κύριε Μπρέγιανη, επειδή είστε σε κυβερνητική θέση, να τα μεταφέρετε. Όταν λοιπόν πολλαπλασιάσεις. Στους δήμους έρχονται στα. Βεβαίως. Όταν όμως πολλαπλασιάσεις. Αν πολλαπλασιάσεις το ποσό το οποίο δίδεται, μάλλον το ποσό με τον μισθό και τον αριθμό που έρχονται, δεν βγαίνει, είναι υποπολαπλάσιο. Άρα βάζει σε αυτούς για να τους μπορέσουμε να τους πληρώσουμε για τα ασφαλιστικά τους και όλα, βάζουμε λεφτά από το Δήμο, εφόσον ήρθαν σε εμάς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό δεν αφορά τη διοίκηση σήμερα. Αφορά όλους μας. Διότι είμαστε μέλος της προσπάθειας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα είναι αυτή η κυβέρνηση, αλλά είναι μια άλλη κυβέρνηση. Όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται για την τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική εξουσία δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Άρα θα παρακαλέσω η διαδικασία αυτή η οποία έχει να κάνει με τους κωδικούς τροχοδόμους, ανεξάρτητα σε ποια πτέρυγα κανείς ανήκει, θα πρέπει να λέμε το ίδιο πράγμα. Δώστε κύριοι υποχρεώσεις, βάλτε ελεκτικούς μηχανισμούς, τακτοποιούμε όλη τη τάξη, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε λιγότερα χρήματα η τοπική αυτοδιοίκηση, θα το βρούμε μπροστά σας όλοι. Όσον αφορά τώρα για τις ασφαλτοστρώσεις αποκετεύσεις, ακούστε κύριε, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η διοίκηση έχει με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, έχει κάνει κάποια έργα και συνεχίζει κάποια έργα. Όμως, όλα αυτά είναι προσαρμοσμένα στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα. Όταν αυτή τη στιγμή, μέσα από μια διαδικασία εφαρμογής του Καλλικράτη, αντί να περάσουν οι προϋπολογισμοί το Δεκέμβριο, περάσαν το πρώτο τρίμηνο όλοι οι Δήμοι τους προϋπολογισμούς τον Μάρτιο. Αυτό μέχρι στην περιφέρεια, θα πάτε, είναι στίβα οι προϋπολογισμοί και περιμένουν πότε θα εγκριθούν.
Και όταν μάλιστα ο Δήμος Αμαρουσίου πάντα το είχε αυτό, κάθε χρονιά οφείλω να το καταθέσω. Δεν ξέρω παλιότερα τι γίνονταν, κύριε Αναστασιάδου, που είστε έτσι προσαρμοσμένοι στην παλιά διοίκηση, αλλά θα σας πω. Όχι, καλοπροαίρετα το λέω. Στην εμπειρία δεν το λέω. Με την εμπειρία που έχετε, μην με παρεξηγείτε σε αυτό που σας λέω. Δεν ξέρω αν γινόταν πάντα ένσταση επί του προϋπολογισμού, αλλά εμείς μπορεί να ήταν πάντα. Εγώ λέω όμως σαν διοίκηση ότι κάθε χρονιά έχουμε ενστάσεις επί του προϋπολογισμού από συγκεκριμένα μέλη της κοινωνίας μας, τα οποία είτε έτσι είτε αλλιώς πάνε ένα-δυο μήνες πίσω όλα. Άρα λοιπόν αυτό είναι προσαρμοσμένο. Το ίδιο είχαμε πάθει και τότε που κάναμε την αναχρηματοδότηση και πήγαμε τότε στην παγκόσμια κρίση και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία η πόλη μας το 2008. Αλλά και σε φέτος, από ό,τι φαίνεται, το ίδιο δεν έχει. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να αποπληρωθεί από εργολάβος ή να γίνει προκήρυξη ενός έργου, απαιτείται αυτό το εργαλείο. Όσο το καθυστερούν κάποιοι εξ ημών, τόσο θα πάει πίσω όλο το έργο. Και μπορεί κάποιοι να λένε, ωραία, ωραία που είναι, που είμαι αντιπολίτευση εγώ και θα πάω να βγαίνω, είδατε οι τρύπες, είδατε. Αλλά αυτό στο σύνολό του κάνει κακό στην πόλη. Έτσι τα πράγματα, το πούμε αλλιώς. Πινακίδες. Είμαστε, κύριε Κούκουζα, περήφανοι, άσχετα ότι δεν βγήκε κανείς εκ της αντιπολιτεύσεως να πει ένα μεγάλο μπράβο, για το ζήτημα διαχείρισης των πινακίδων. Και δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Στο σύνολο εννοώ τις πινακίδες. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, στην οποία χαιρόμαστε που η πόλη μας καθάρισε και ήταν η πρώτη πόλη που καθάρισε από αυτές. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποια, κύριε αρχηγέ της αξιωματικής, τουλάχιστον εγώ έφευγα γιατί ήθελα να μιλήσω. Εσείς αν θέλετε βγαίνετε έξω για να μιλήσετε και δεν θα σας κατακρίνω. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη διαδικασία, στο οποίο ήταν ένα υποσύνολο μέσα σε ένα οικόπεδο και στο οποίο υπήρχε και απάντηση. Εμείς σεβόμαστε και τιμούμε τον τοπικό τύπο και μάλιστα τον στηρίζουμε όσο μπορούμε. Όμως, επειδή, πώς να σας το πω, επειδή πήρατε την απάντηση ότι θα γινόταν αυτό, μου φάνηκε όντως ο σχολιασμός, η διοίκηση Πατούλη που καθυστερεί και αφήνει, ότι προσπαθήσαμε να προλάβουμε ένα γεγονός που θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, δεν έχετε ανάγκη εσείς στην πολιτική σας τέτοιες ενέργειες. Έχετε τόσα ζητήματα να αναδείξετε και είστε και έμπειρος άνθρωπος αυτά. Το πιστεύω αυτό που λέω, δεν το λέω με διάθεση έτσι. Άρα, τέτοια περιπτώσει, ευχαριστούμε και για τον μπράβο, απάντησε ο αντιδήμαρχος. Όπως και για τις προμήθειες, καλύφθηκα πλήρως από τον κύριο Κάβαλο, τον Νίκο. Για το θέμα των τροποζυγραφισμάτων, θα σας πω το εξής. Είμαστε Έλληνες, Ελληνάρες, και εδώ στο Μαρούσι. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στο επίπεδο της αστυνόμευσης ότι να έχουμε τον διακριτό τρόπο. Του ελέγχου. Και μάλιστα σήμερα στις υπηρεσίες είπα να μπει μια τριμελή υπηρεσιακή επιτροπή η οποία να σχετίζεται με την οικονομική υπηρεσία, με την τεχνική υπηρεσία, δηλαδή πολιτικός μηχανικός και με την αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία, ώστε να μπορούν. Εμείς λέμε τόσα. Ελέγξτε το. Δεν πάω να πηγαίνω με τον Πέτρο κάθε μέρα να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ευχαρίστως να ξέρουμε όλοι τα μέτρα και όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Αυτή είναι η δική μας πρόθεση. Για το θέμα των υπολείπων, εμείς έχουμε πει και το εννοώ αυτό. Όποιος δεν έχει δικαίωμα να μπορέσει να λειτουργήσει είτε ένα μαγαζί είτε ένα υγειονομικό μαγαζί μακριά από εμάς. Δεν έχω όμως την δυνατότητα και γι' αυτό δίνουμε, είμαστε εντελώς υπηρεσιακοί στα ζητήματα, εντελώς υπηρεσιακοί στα ζητήματα των διαδικασιών αδειοδοτήσεων των μαγαζιών. Σας εξήγησε μάλιστα κύριος Σταθούλης ότι ακόμα και ένα ζήτημα που αφορά ένα υπαίθριο πάρκι, να κατάλαβα καλά, η υπηρεσία, εμείς δηλαδή πάνω στις υπηρεσίες, δώστε το να το δουν και απολογιστικά αυτά που μας λένε αν είναι έτσι. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Θα τελειώνουμε και με αυτό το ζήτημα. Για την αυτοψία δεν έχω κανένα θέμα, κύριε Σταθούλη, κύριε Πέπα, να είναι και ο κύριος Κούκουζας κατόπιν. Για το θέμα του πάρκι, να ακούστε κύριε, στο Αμαλείο. Εδώ έχουμε 2-3 θεματάκια να καταλάβουμε.
Δυστυχώς για να μπορέσουμε να βρούμε πάρκι και να δείτε τι ενστάσεις θα γίνονται. Θα... Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρκι και το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις είναι πάρκι. Καταρχήν, να το εξηγηθούμε. Εγώ και να έχω ταξιδέψει και έχω μιλήσει με 5 ανθρώπους εκεί στις περιοχές, αποφασίζουν πάρκι, κάνουν τις προδιαγραφές, τσουλάνε γρήγορα, γίνεται πάρκι. Εδώ άμα πει κανείς ότι κάνω πάρκι, πρέπει να έχει περάσει από όλα τα κύματα. Πέστε μου ποιοι δίνει ουσιαστικά και μετά από πόσα χρόνια έχουν κάνει πάρκι. Ελάχιστος θα πει. Εγώ θα σας έλεγα ούτε μετρημένοι στα χέρια ενός, στα δάχτυλα ενός κεριού. Εδώ λοιπόν, εμείς, κύριε Πρόεδρε, να διακόψω, κάνατε ερωτήσεις, έχω την υποχρέωση να απαντήσω. Για το ζήτημα των και πάλι σαν να πω, δεν μίλησε για μισή ώρα, Δήμαρχος, τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού τέθηκαν 30 ερωτήσεις. Εδώ λοιπόν, για το θέμα του πάρκινγκ, σαρά, για το θέμα του πάρκινγκ που αφορά το Αμαλείο, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Αυτός ο χώρος, όπως κάναμε και επί της οδού, πώς τη λένε εκεί δίπλα, Σουρίκ, που μάλιστα το καλύψαμε εμείς, βάλαμε σύρμα, το ρίξανε κάποια στιγμή, ξαναβάλαμε σύρμα, το ξαναρίξανε, ξαναβάλαμε σύρμα, βάλαμε ένα αυτό, το ξαναρίξανε, μάλιστα οι περίοικοι αγαναχτήσαν γιατί μας κόβεται τη δυνατότητα που θα τα βάλουμε στο κεφάλι μας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το εξής να διαλέξουμε. Κάντε σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Κύριε Σαγρία, προς εσάς που είστε και ιταλόφωνος. Είναι ιταλόφωνος. Όπου κάποιοι θα βάλουν κάπου τα αυτοκίνητα. Ή πρέπει να είμαστε εκεί με ένα gloves και να λέμε, και μάλιστα είχα μαλώσει και εγώ προσωπικά πολλές φορές, και να ελέγχουμε κάθε πλατεία αν πάρκαρε ένα αυτοκίνητο ή κοινόξιος χώρος. Δεν αλλάζει η χρήση του όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Η χρήση κοινόξιος χώρος δεν αλλάζει όταν αξιοποιηθεί αυτό, όταν μπορέσει να αξιοποιηθεί. Όμως, επαναλαμβάνω, το ίδιο έχουμε κάνει και στο πόσες φορές έχετε κλείσει την πόρτα, κύριε Πέπα. Ή θα πρέπει να το σφραγίσουμε εκεί με κάποιο τρόπο και να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα στα σπίτια ενδεχομένως από πίσω από το κομμάτι αυτό, ή το κλείνουμε και το ανοίγουν. Δεν αλλάζει όμως η χρήση του. Γιατί αν την περιπτώσει, νομίζω ότι ελέγχεται. Τι είπε η κυρία Καρανάσου. Καλά. Θα την πηδήξω τη σελίδα για να τους απαντήσω όταν θα είναι μέσα. Όχι, ρώτησε. Υπογραφή το θέμα ο κύριος Μαγιάκης. Ποιο θέμα.